Ποιος τη χάρη μου, δεν λένε. Ποιος τη χάρη μου. Να, πότε αισθάνεσαι ένας από τους πιο τυχερούς ανθρώπους στον κόσμο. Ευρύτησες και βρύτες, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Τι να πω. Πολλές φορές μιλάει η εικόνα από μόνη της. Είμαι εδώ ξανά στη Θράκη μας. Ήρθα στους Μεταξάδες παλιότερα. Πήγα στην Αλεξανδρούπολη και έδωσα μία υπόσχεση ότι θα έρθω και στο Διδημότυχο. Και δίνω ακόμα μία υπόσχεση ότι κάθε φορά που θα μου δίνετε ευκαιρία θα έρχομαι στη Θράκη μας. Να το πω έτσι απλά λαϊκά γιατί. Γιατί σας αγαπάμε. Σας αγαπάμε και σας σεβόμαστε. Δεν έχετε δώσει ποτέ δικαίωμα σαν φιλή για τίποτα. Μόνο για καλά. Όπου βλέπω Θρακιώτη και Θρακιώτησα ξέρω ότι είναι καλός άνθρωπος. Έτσι. Βρισκόμαστε λοιπόν στο κάστρο του Καλέ, εδώ, με θέα όλο το Διδημότυχο, με φόντο το Διδημότυχό μας. Και σήμερα όλος ο καλός ο κόσμος της πόλης ήρθε εδώ για να μας τιμήσει. Από τόπο σε τόπο είναι το καλύτερο δώρο για μένα. Αυτή η αγάπη είναι που μου δίνει τη δύναμη να συνεχίζω την αποστολή μου. Αυτή της διατηρήσεως και της διαδόσεως της εθνικής μας μουσικής παράδοσης στη γνήσια πάντοτε μορφή της. Γι' αυτό είναι εδώ όλα τα χορευτικά μας με τις φορεσιές τους, έτσι. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Μπορούμε να χορέψουμε, να το πω απλά, και με τα ρούχα μας και με το τζιν θα χορέψουμε. Όμως, όταν παρουσιάζουμε τη μουσική μας παράδοση, είμαστε υποχρεωμένοι να τη δείξουμε όπως τη χόρευε παλιά ο παππούς και η γιαγιά. Και όπως ήταν όλοι στις πόλεις μας, με φορεσιές κυκλοφορούσαν, έτσι δεν είναι. Έτσι λοιπόν πρέπει να αναβιώσουμε την παράδοσή μας, να μην μείνει μουσιακό είδος. Και η μεγαλύτερη απόδειξη είναι αυτή. Νάτι, ορίστε, μικρή μεγάλη σήμερα, πόσα μικρά παιδιά ανάμεσά μας με τις φορεσιές τους ήρθαν να δώσουν το παρόν σε μια περιοχή που το τονίζω κρατά γνήσια και ανώθευτη τη μουσική της παράδοση. Και είμαι, ειλικρινά συγχωρέστε μου το είμαι, αλλά το λέω, είμαι πολύ, πολύ περήφανος για σας. Πολύ. Να πω λοιπόν ότι σήμερα μας τιμούν εδώ, στο κάστρο, στον υπέροχο αυτό χώρο, η παραδοσιακή χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως. Χαίρομαι πολύ που είστε σήμερα εδώ. Εκπληκτική χοροδία. Ο δεσπότης μας έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Και έχετε και έναν σπουδαίο μαέστρο, θα τα πούμε όμως αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θεοδώρα Καντακουζινή, με πρόεδρό του την Ευαγγελία, την Καραγιάννη, τη Λίτσα, να έρθει κοντά μου, και χοροδιδάσκαλο το Σάββατο Μινασίδη. Ο Μουσικός Χορευτικός Καλλιτεχνικός Όμιλος Ορφεύς Διδημοτήχου, με πρόεδρο και χοροδιδάσκαλο το Ζήση τον Καραϊτσαλίδη, έτσι. Ο Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Διδημοτήχου, τα Δίδυμα Τύχη, με πρόεδρό του και χοροδιδάσκαλο τον Απόστολο τον Πολυσάκης, μην με παρεξηγείτε, είναι πολλά τα χορευτικά σήμερα, και ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Διδημοτήχου το Κάστρο, με πρόεδρο τον Ιωάννη τον Κασίδη και χοροδιδάσκαλο τον Γιώργο τον Τοπαλίδη. Να έρθουν κοντά μου οι δάσκαλοι και η πρόεδρος, έλα εδώ, Λίτσα, ελάτε κοντά μου να κάνουμε σιγά σιγά μαζί την έναρξη της εκπομπής, να με βοηθήσετε. Να ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική σας πρόσκληση και το Δήμαρχο Διδημοτήχου, τον Παρασκευά, τον Μπατσουρίδη. Ελάτε παιδιά, χαίρομαι πολύ, πολύ, πολύ που είμαι σήμερα εδώ. Γεια σου φίλε μου, γεια σου Λίτσα, γεια σου κούκλα μου, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, Λίτσα, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε, ωραία. Εμείς σε καλωσορίζουμε στην πόλη μας. Εύχομαι να περάσετε όμορφα αυτές τις μέρες που είστε εδώ. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε και ευτυχώς ο καιρός τα έφερε βολικά. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πόλη των θρύλων, των γκάστρων και των παραδόσεων στο όμορφο Δημότυχο. Να είσαι καλά, Λίτσα μου. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε και κυρίως αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι ανταπαντάει στην αγάπη που του έχω, έτσι. Η Θράκη είναι εδώ σήμερα. Οι Ευρύτσες και οι Ευρύτες είναι εδώ και ήρθανε για να τιμήσουν το από τόπο σε τόπο. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Φίλε μου. Καλώς ήρθατε στον τόπο μας, στο Ακριτικό Δημότυχο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα συνεργαστούμε και μέσα από την εκπομπή σας θα προβληθεί η πόλη αυτή από ανταχού σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά κι εσύ. Να σας πω λοιπόν ότι κάθε Κυριακή, και είμαι πολύ ευτυχής γι' αυτό, μας παρακολουθούν όλοι σε Ελλάδα και σε Ομογένεια, και σε αυτό το σημείο ένα θερμό χειροκρότημα για τους αγαπημένους μας Ομογενείς. Την αγάπη μας λείπετε, έτσι, κούκλα μου.
Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Εκπροσωπώ το Σύλλογο Τα Δίδυμα Τείχη. Εύχομαι να περάσουμε σήμερα πολύ όμορφα, γιατί όπως ξέρετε το Δίδυμότυχο είναι πάρα πολύ όμορφο. Δεν το συζητώ. Α, μου έκανε, χειροκροτήστε τη, μου έκανε μία ωραία πάσα. Λοιπόν, για να λέμε και κάποια πράγματα που πρέπει να ακούγονται. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω και να ξαναπήγε ένα στρατό, να ήμουν δηλαδή φανταράκι, σας πληροφορώ, και αυτό θέλω να τα ακούνε τα φανταράκια τα μικρά τώρα, αυτά που θα πάνε τώρα στρατό. Σας δίνω το λόγο μου ότι θα επέλεγα να έρθω στον Εύρο και στο Δίδυμότυχο. Σας το λέω να το ξέρετε. Ακούνε την απόσταση, σου λένε Εύρος, αμάν, μακριά, τόσες ώρες, και νομίζουν τα παιδιά, δεν φταίνε, ότι είναι... Σου λέει, πώς θα μείνω εκεί. Πού να ξέρατε, για ελάτε εδώ, μωρέ, να δείτε. Ελάτε εδώ να δείτε μια άλλη Ελλάδα. Ελάτε εδώ να δείτε τους στρατιώτες μου και τους στρατιώτες και τις στρατιώτες. Και φεύγοντας, θυμηθείτε με, θα φύγετε κλαίγοντας και συγκινημένοι και θα σας λείπει ο Εύρος. Να το ξέρετε, το λέω αυτό και το υπογράφω, το προσυπογράφω. Αν ξαναπήγε ένα φαντάρος, θα ερχόμουν εδώ. Μην με παρεξηγείτε, τα λέω όπως τα αισθάνομαι. Έτσι. Θα σας καλωσορίσω και εγώ. Εκπροσωπώ το Σύλλογο το Κάστρο, εδώ στο Δίδυμότυχο. Χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Θα μας δοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εμείς και όλοι οι σύλλογοι που είναι σήμερα εδώ, όλος ο κόσμος, να γνωρίσει και ο κόσμος που είναι εκτός Εύρου την παράδοση, την αγάπη που έχουμε για τον χορό, για τον τόπο μας. Εμείς είμαστε εδώ, κρατάμε τις θερμοπύλες και καλούμε και άλλους, πολλούς να έρθουν. Να μην φεύγουν από τον Εύρο, αλλά και εσάς να ξαναρθείτε εδώ. Σε αυτό το σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, έτσι, πολυπολιτισμικό το Δίδυμότυχό μας, η πόλη με τα πολλά μουσεία, τόσα μουσεία δεν είχα δει, έτσι, και εκκλησίες, αλλά και τα μουσεία μας έχω να το λέω εδώ πέρα, Λίτσα, Βυζαντινό Μουσείο, το αρχαιολογικό σας δηλαδή, λαογραφικό, η Πινακοθήκη με έργα του Δημήτρη του Ναλμπάντη, έτσι, του κάναμε και συνέντευξη του Δημήτρη, μην ξεχάσω το Εκκλησιαστικό Μουσείο, έτσι, πολλά μουσεία. Λοιπόν, ένα δικό σας παιδί που πιστεύω και το εύχομαι ότι τα επόμενα χρόνια, θα το πω και αυτό έτσι απλά λαϊκά, θα είναι ο νέος Αϊδονίδης, ο νέος Δοητσίδης και πάει λέγοντας, Χρήστος Κισούδης. Κύριε Μιλωνά, καλωσορίσατε στην πόλη των Κάσιβαν. Εγώ εκπροσωπώ την χοροδία της παραδοσιακής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως. Όπως ξέρετε ότι ο τόπος μας έχει πολύ παράδοση, πολύ τραγούδι και εύχομαι σήμερα να περάσουμε ωραία. Μας βλέπουν οι γονείς σου έξω. Μας βλέπουν οι γονείς στο εξωτερικό. Στέλνω τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου στους γονείς μου. Ήρθαμε με ταξάδες, έτσι. Εννοείται. Είδες, έδωσα το λόγο μου και τον τήρησα. Γιατί αν δίνεις το λόγο σου και δεν τον τηρείς, δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν, να πω στο σημείο αυτό ότι μας τιμούν σήμερα όλοι οι αριστείς του είδους μουσική της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής και του Δίδυμοτύχου. Πίσω μου είναι μια σπουδαία οικογένεια. Αυτό που κάνετε είναι λειτουργήμα. Ένα θερμό χειροκρότημα για την οικογένεια του Αλέκου του Κουρούδη. Τι να σας πω. Ακούστε και θα καταλάβετε. Λοιπόν, μετρήστε τα ονόματα. Αρχίστε να μετράτε από τώρα. Στο ακορντεόν, λοιπόν. Ο μπαμπάς, ο Αλέξανδρος, ο Κουρούδης. Ένας Κουρούδης. Παρακάτω. Στο ούτι, ο Δημητράκης ο Κουρούδης. Γεια σου, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης ο Μητούδης στα κρουστά. Ο μόνος που ξέφυγε από την οικογένεια, αλλά θα είναι συγγενής, φαντάζομαι. Λοιπόν, ο Χρήστος ο Κουρούδης στο κλαρίνο. Γεια σου, αγόρι μου. Ο Γιάννης ο Κουρούδης στο βιολί. Και η Σούλα, η κουκλίτσα μας, η Κουρούδη στο τραγούδι. Χαίρομαι πολύ που είστε σήμερα εδώ. Δώσ' τα λιάκια, μαν, αμάν. Δώσ' τα λιάνο, χορταρούδια. Δώσ' τα λιάνο, χορταρούδια. Τι τρανός χορός θα γίνει. Ορίστε λοιπόν, ήρθε η ώρα του τρανού χορού. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το πρόγραμμά μας. Δίδυμότυχο.
Να ξυπνάς λοιπόν το πρωί, να κάθεσαι σε ένα τέτοιο σημείο στο κάστρο και να πίνεις τον καφέ σου, έτσι, και να βλέπεις αυτό που βλέπω εγώ αυτή την ώρα, έτσι. Και απέναντι είναι 2 χιλιόμετρα, δίπλα είναι τα ελληνοτουρκικά σύνορα, έτσι. Δίπλα ακριβώς. Το όνομά σας? Παρασκευά. Αχ, Λεβέντη Παρασκευά. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Και εγώ το ίδιο. Λέω, υπάρχει ωραιότερο πράγμα από αυτό? Δεν υπάρχει. Καλύτερα από την έξοδο. Έτσι. Μου λέτε καμιά φορά με παράπονο και καημό, μη μας ξεχνάτε. Τι να ξεχάσουμε, μωρέ, από εσάς? Είναι δυνατόν το όνομά σας? Κούλα με λένε, Καραπασιά. Γεια σου, κυρία Κούλα μου. Τι να ξεχάσουμε από τους πιο ωραίους συνέλληνες που σας αγαπάμε τόσο? Έτσι. Δεν σας λείπει κάτι εδώ για να σας ξεχάσουμε? Όχι. Κοίτα που είστε, όχι, στον απόλυτο παράδεισο. Όχι. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι εδώ που είμαστε. Μπράβο. Στο διδημότυχό μας είναι το κάτι άλλο. Εισπράτε... Δεν με τίποτα. Δεν το αλλάζουμε. Έτσι. Ούτε εγώ. Εισπράτετε, μωρέ, την αγάπη που σας έχω, φαίνεται. Βλέπετε τι κέφι έχω και τι όρεξη. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει τόσο για το διδημότυχο. Στο σημείο αυτό, για να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο που σας έχουμε ετοιμάσει για αυτή την ιστορική πόλη. Το διδημότυχο του νομού Εύρου, η πόλη των κάστρων και των αυτοκρατόρων, βρίσκεται σε απόσταση 85 περίπου χιλιόμετρων από την Αλεξανδρούπολη και 2 χιλιόμετρων από τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του διδημοτήχου είναι, θα έλεγε κανείς, η πολυπολιτισμικότητά του, αφού διετέλεσε τόσο πρωτεύουσα του Βυζαντίου επί Ιωάννη Κατακουζινού και Ανδρονίκου του Τρίτου του Παλαιολόγου, όσο και έδρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη μεταβυζαντινή εποχή. Σύμφωνα με την παράδοση, υπάρχουν δύο θεωρίες που είναι και οι επικρατέστερες για την ονομασία του. Κατά την πρώτη, ονομάστηκε διδημότυχο από τα διπλά τείχη του κάστρου του, ενώ σύμφωνα με τη δεύτερη, το όνομά του οφείλεται στις δύο αντικριστές οχυρωμένες πόλεις του, που βρίσκονται στο λόφο του Καλέ, δηλαδή στο σημερινό κάστρο, και ακριβώς απέναντι στο λόφο της Αγίας Πέτρας, όπου υπήρχε μέχρι τον 7ο αιώνα η αρχαία Πλωτινούπολη. Το διδημότυχο απελευθερώθηκε από τους Τούρκους και δόθηκε επισήμως στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 1920 με τη Συνθήκη των Σεβρών. Το σημερινό διδημότυχο θα έλεγε κανείς ότι είναι μια υπερσύγχρονη πόλη που αποτελεί διοικητικό κέντρο της περιοχής, είναι έδρα επαρχίου, έδρα Μητρόπολης, Μεραρχίας, σχολής αστιφυλάκων, ενώ η αγορά του αποτελεί κέντρο αναφοράς όλης της περιφέρειας. Παράλληλα, το κέντρο του διδημοτήχου είναι γεμάτο από γραφικά και όμορφα σοκάκια, καθώς επίσης και από κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και αισθητικής, σε συνδυασμό με πληθώρα μνημείων ανεκτήμητης αξίας που θυμίζουν το ένδοξο παρελθόν και την πλούσια ιστορία του. Μάλιστα, η ιστορικότητα του διδημοτήχου διαφαίνεται και μέσα από τα πολλά μουσεία που υπάρχουν στην πόλη, όπως για παράδειγμα το Αρχαιολογικό και Βυζαντινό Μουσείο, από τα σημαντικότερα και τα ωραιότερα αναμφίβολα που υπάρχουν στην Ελλάδα, το Στρατιωτικό Μουσείο που ιδρύθηκε το 2000 και στεγάζεται σε ένα υπέροχο παραδοσιακό κτίριο που παραχωρήθηκε από το Δήμο Διδημοτήχου, μάλιστα το κτίριο κτίστηκε το 1907, το Λαογραφικό Μουσείο που στεγάζεται και αυτό σε οίκημα που χτίστηκε στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, γύρω δηλαδή στα 1905, το Εκκλησιαστικό Μουσείο που διαθέτει μια αξιόλογη συλλογή εικόνων και άλλων ιερών αντικειμένων που στεγάζεται στο υπόγειο του Ιερού Ναού της Παναγίας Ελευθερώτριας και άλλα. Ωστόσο, τα μνημεία που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε γωνιά της πόλης θα έλεγε κανείς πως δημιουργούν δέος, όπως για παράδειγμα το κάστρο που βρίσκεται στο λόφο του Καλέ, εκεί που κάνουμε και τα γυρίσματα της εκπομπής μας. Μάλιστα, στις παρυφές των τειχών του βρίσκονται πανέμορφα διατηρημένα αρχοντικά, ενώ στην είσοδο στα τείχη υπάρχει και το παλιό ρολόι της πόλης που χρονολογείται πριν το 1854. Παράλληλα, οι πολλές πύλες, δηλαδή οι πολλές είσοδοι που υπάρχουν προς το κάστρο, οι κατακόμβες, δηλαδή τα υπόσκαφα, οι σπηλιές στο κάστρο διδημοτήχου που είναι σκαλισμένες απάνω στο βράχο του κάστρου. Αυτές οι σπηλιές ήταν πρωτόγονες κατοικίες των πελασγών με πέτρινες κολόνες στο εσωτερικό τους που ήταν λαξευτές με σκαλιστές ισοχές που μοιάζαν με ράφια. Αλλά και οι εντυπωσιακοί πύργοι, όπως ο περίφημος πύργος Βασιλοπούλας. Και ασφαλώς το τέμενος του Βαγιαζίτ που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία και έχει κηρυχθεί ως διατηρηταίο μνημείο από το 1946. Μάλιστα, το τέμενος Βαγιαζίτ
θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα Ισλαμικά μνημεία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο σε έκταση στα Βαλκάνια. Ωστόσο, εκεί που πρέπει σίγουρα να σταθούμε είναι στο έντονο θρησκευτικό ενδιαφέρον που υπάρχει στην πόλη του Διδυμοτήχου, γεγονός που μαρτυρείται από τους πολλούς Βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς ιερούς ναούς. Πριν επιστρέψουμε στο πανέμορφο κάστρο για το γύρισμά μας, εκεί που μας περιμένει η πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στον ξακουστό σε όλους μας ερυθροπόταμο, που αποτελεί παραπόταμο του ποταμού Εύρου, δίνοντας την πόλη μια ξεχωριστή γοητεία που την κάνει άκρος ελκυστική στον επισκέπτη.
Όταν βρίσκεσαι στο κάστρο του Καλέσου, ανοίγει όρεξη βλέποντας κάτω πιάτο, όπως λέμε, το Διδημότυχο, βλέποντας το λόφο της Αγίας Πέτρας, έτσι, εκεί όπου παλιά βρισκόταν η αρχαία ρωμαϊκή πόλη, η Πλωτινούπολη. Σου ανοίγει λοιπόν η όρεξη για να εξερευνείς την πόλη. Επαναλαμβάνω, μία απίθανη, μία πανέμορφη πόλη το Διδημότυχό μας. Σας έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο οδηπορικό και θα ήθελα έτσι μαζί να γυρίσουμε τα σοκάκια της πόλης και να τη γνωρίσουμε. Πάμε λοιπόν και σε λίγο επιστρέφουμε στο γύρισμά μας. Η βόλτα μας λοιπόν στο όμορφο Διδημότυχο και το οδηπορικό μας στην πόλη ξεκινά ουσιαστικά από αυτό το ιστορικό F5, το οποίο κοσμεί το κέντρο της πόλης. Εδώ λοιπόν η πιο χαρακτηριστική φράση που ακούς από τους μικρότερους κυρίως είναι «Πάμε αεροπλάνο», «Συνάντηση στο αεροπλάνο», «Τα λέμε στο αεροπλάνο», είναι σημείο αναφοράς. Εδώ γίνονται τα περισσότερα ραντεβού, εδώ συναντιόνται οι νεολαίοι της πόλης, αλλά και οι μεγάλοι το έχουν σαν σημείο αναφοράς. Το αεροπλάνο, το σημείο αυτό, για να συναντώνται με τους δικούς τους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν ουσιαστικά στην Βασιλέως Γεωργίου χτυπά η καρδιά της νεολαίας, αφού είναι όλες οι καφετέριες ή οι περισσότερες τέλος πάντων στη σειρά. Ως γνωστόν, το Διδημότυχο έχει και φοιτητό κόσμο, γιατί εδώ υπάρχει και σχολή νοσηλευτικής, αλλά υπάρχει και η σχολή της αστυνομίας. Από εδώ λοιπόν, από αυτό το σημείο, ουσιαστικά ξεκινάει η βόλτα μας στην πόλη. Να πούμε ότι το αεροπλάνο, το F5, σαν μνημείο, υπάρχει εδώ και είναι αφιερωμένο στη μνήμη των πεσόντων αεροπόρων μας. Πίσω λοιπόν από την ουρά των Ροσκάφους φαίνεται και το καμπαναριό του καθεδρικού ιερού ναού της Παναγίας της Ελευθερώτριας. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να γνωρίσουμε μαζί το πανέμορφο Διδημότυχο. Στην κεντρική πλατεία του Διδημοτήχου, εκεί που βρίσκεται και η πιάτσα των Ταξί, υπάρχει το σημαντικότερο Ισλαμικό μνημείο της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, το Τέμενος Μεχμέτ, γνωστό και ως τζαμί του Βαγιαζίτ. Είναι ουσιαστικά το πιο παλιό και το πιο μεγάλο τζαμί στην Ευρώπη. Βρίσκεται στην έξω συνοικία, εκεί δηλαδή που αναπτύχθηκε η τουρκική και η σύγχρονη πόλη, στη σημερινή δηλαδή κεντρική πλατεία, όπως σας είπα και νωρίτερα. Η ανοικοδόμησή του ξεκίνησε το 1420 με εντολή του Σουλτάνου Μωάμεθ του Πρώτου από τον αρχιτέκτονα Ιβάτς Πασά. Να πούμε και κάτι ακόμα, φίλες και φίλοι, ότι είναι κτίσμα ορθογώνιο και έχει έκταση περισσότερο από 1400 μέτρα, είναι τεράστιο και ανήκει στα νεότερα δείγματα της μουσουλμανικής αρχιτεκτονικής. Επίσης, διαθέτει μεγάλα διάκαινα στα θεμέλια του που του προσφέρουν ουσιαστικά και μια αντισεισμική προστασία. Τέλος, η εσωτερική διακόσμησή του περιλαμβάνει γνωμικά από το Κοράνι, λέξεις με καλλιγραφικά γράμματα και θαυμάσιες τοιχογραφίες. Ήρθε όμως σιγά σιγά η ώρα να φύγουμε από την κεντρική πλατεία του Διδημοτήχου και να ανηφορήσουμε προς το κάστρο, όπου ουσιαστικά τα παλιά τα χρόνια εκεί ήταν χτισμένη η πόλη του Διδημοτήχου. Επόμενος σταθμός μας, ο πύργος της Βασιλοπούλας. Έχει πιάσει και το ωραίο αεράκι αυτή την ώρα εδώ, το δροσερό αεράκι στο Διδημότυχο. Στη νοτιοανατολική λοιπόν γωνιά του κάστρου βρίσκεται ο περίφημος πύργος της Βασιλοπούλας, ο οποίος ονομάστηκε έτσι λόγω ενός θλιβερού συμβάντος. Εξαιτίας λοιπόν της αυτοκτονίας της Βασιλοπούλας, της κόρης του Αυτοκράτορα, η οποία σύμφωνα με την παράδοση έπεσε από εκεί ψηλά. Εκείνος από πάνω μου είναι ο πύργος λοιπόν, όπου φημολογείται ότι έπεσε σύμφωνα με το θρύλο και με το μύθο η Βασιλοπούλα και έχασε έτσι άδοξα τη ζωή της. Εδώ όμως υπάρχει μια ωραία ιστορία που θα ήθελα έτσι να σας τη διηγηθώ. Έτσι, όταν ο βασιλιάς βγήκε από την πόλη για να πάει για κυνήγι, από τότε το κυνήγι ήταν πολύ δημοφιλές,
Οι Τούρκοι το έμαθαν. Πληροφορήθηκαν λοιπόν ότι ο βασιλιάς βγήκε από την πόλη για κυνήγι. Και βεβαίως το εκμεταλλεύτηκαν για να μπορέσουν έτσι να καταλάβουν ή να προσπαθήσουν να καταλάβουν το απόρθητο αυτό κάστρο. Τι έκαναν λοιπόν, φίλες και φίλοι? Έντυσαν έναν ελληνομαθή, τον έντυσαν μοναχό, ο οποίος στάθηκε μπροστά στη δυτική πύλη και ζήτησε τότε από τη Βασιλοπούλα να του ανοίξει τις πύλες δήθεν για να προσευχηθεί μέσα στο κάστρο. Η Βασιλοπούλα, καλόψυχη ως γνωστόν, πίστηκε και άνοιξε την πύλη, και τότε οι Τούρκοι, οι οποίοι ήταν κρυμμένοι μέσα στο δάσος, εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία αυτή και όρμησαν στις ανοιχτές θύρες. Μόλις λοιπόν η Βασιλοπούλα κατάλαβε τι συνέβη, το όμορφο αυτό κορίτσι σύμφωνα με τις περιγραφές, και συνειδητοποίησε ουσιαστικά το μεγάλο της λάθος, ανέβηκε στο ψηλότερο πύργο και αυτοκτόνησε πηδώντας από εκεί. Κάποιοι ευγενείς λοιπόν που σώθηκαν από τη σφαγή έσπευσαν να ειδοποιήσουν τον αυτοκράτορα, ο οποίος ως γνωστόν είχε πάει για κυνήγι, αλλά τον επέτυχαν απάνω στο γεύμα, όπως λέμε. Ετοιμαζόταν να φάει χαρακτηριστικά πετινό. Είχε βάλει δηλαδή ένα γκόκορα στην κατσαρόλα, να το πούμε απλά λαϊκά, και ετοιμαζόταν να γευματίσει. Τότε λοιπόν πήγανε και του είπαν τα θλιβερά μαντάτα και ότι οι Τούρκοι άλωσαν την περιοχή. Εκείνος όμως δεν το πίστεψε. Δεν μπορούσε να πιστέψει και να συνειδητοποιήσει ότι είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Και σύμφωνα με το μύθο, γύρισε και τους είπε ότι αν λαλήσει ο πετινός που είναι στην κατσαρόλα, τότε θα πιστέψω όντως ότι οι Τούρκοι άλωσαν την περιοχή και το κάστρο. Και σύμφωνα με το μύθο, ο πετινός σηκώθηκε και λάλησε. Πάντως, για την ιστορία εικάζεται ότι σε αυτό εδώ το σημείο, στον περίβολο αυτού του χώρου, υπάρχει και ο τάφος της Βασιλοπούλας, και ότι εδώ σε αυτά τα μάρμαρα υπάρχουν μάλιστα και τα αποτυπώματα των χεριών της Βασιλοπούλας. We'll be right back.
Υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να βλέπεις μία οικογένεια ολόκληρη να ασχολείται με τη μουσική, την οικογένεια του έμνηστου, του Χρήστου, του Κουρούδη? Πόσο σας χάρηκα και ξέχασα πριν στην παρουσίαση και το μικρό μας, το Χρήστο τον Κουρούδη, το εγγονάκι, το ένα που παίζει λαού, το γεια σου αγόρι μου καλό. Πολύ χαίρομαι. Δίπλα μου είναι ένα παιδί, ένας μουσικός, ένας σπουδαίος κλαρινίστας που είχα τη χαρά και την τιμή να ξεκινήσουμε μαζί από μικρά παιδιά μέσα από τις εκπομπές τότε στην ΕΡΤ, τις εκπομπές Μουσική Παράδοση. Ο Βαγγέλης Παπαναστασίου, ο δικός σας από εδώ. Χρήστο, καλώς ήρθες σε αυτό το μαγευτικό τόπο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μετά. Ξέρεις πόσο σε αγαπάω και πόσο σε εκτιμώ και μουσικολογραφικά, ε. Είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να πούμε ότι ο τόπος, όπως κατάλαβες, είναι μαγευτικός. Να πούμε ότι εμείς εδώ οι Θράκες έχουμε τη χαρά να κρατάμε τις παραδόσεις ζωντανές. Εμείς σαν μουσική πλέον να τις συνεχίζουμε. Έχουμε σαν σημαία την παραδοσιακή μας μουσική, το χώρο, το βλέπετε άλλωστε, και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ο τόπος μας έχει πλήθος μουσικών οργάνων. Η γκάιντα, η λύρα, η φλογέρα είναι η σημαία μας, και από εκεί και πέρα, μετά το 1000, όταν έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών, εδώ και 100 χρόνια έχουν έρθει πάρα πολλά όργανα. Έχουμε λοιπόν το βιολί, έχουμε το κλαρίνο, έχουμε το ούτι, έχουμε το ακορντεόν, έχουμε το κανονάκι. Έχουμε λοιπόν όργανα τα οποία σε όλη την Ελλάδα έχουμε τη μοναδικότητα, και αυτό πρέπει να το πούμε. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνετε, Βαγγέλη, επειδή έχετε όλα τα καλά? Να δώσετε τον αγώνα σας ώστε να συντηρηθεί ανώθευτη η μουσική μας παράδοση εδώ, και εσείς ως ακρίτες, λεβέντες, μπορείτε να τα κρατήσετε αυτά, μην χαλάσετε. Το καλό εγώ είναι αυτό ότι θέλω να μου υποσχεθείτε. Κόσμος, μην χαλάσετε. Και προσπαθούμε όλοι μας από τη να βοηθήσετε όλοι. Μην δούμε ψευτοτράγουδα στο μέλλον στη Θράκη. Φτιαχτά. Δεν θέλω να δω τέτοια. Έχετε τόσο ωραία και τόσο πλούσια μουσική παράδοση. Και έχετε ακόμα τις γιαγιούλες, τους παππούλιδες που μπορείτε ακόμα να σας δώσουν παλιά, πιο παλιά τραγούδια. Και ανέκδοτα δηλαδή. Και να τα ξαναγράψουν, να τα γράψουμε για πρώτη φορά. Δεν τελειώνουν τα τραγούδια. Κάθε χωριό έχει το τραγούδι. Έτσι. Πάντα. Και εγώ μέσα από τη δουλειά κάθε φορά μαθαίνω και μαθαίνω. Δεν πάντα ξέρεις όλα. Πάντα μαθαίνεις. Αυτό είναι και ευτυχία, αυτό είναι ζωή, έτσι. Μία συνεχής εξέλιξη. Βαγγέλη, είσαι δεξιοτέχνης. Σε εκτιμώ βαθύτατα. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ σήμερα και να μου φιλήσεις τους γονείς που ξέρω ότι με αγαπούν και με παρακολουθούν κάθε Κυριακή.
διδημότυχο θα έλεγε κανείς ότι έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, αφού καταφέρει να συνδυάζει αρμονικά την πολιτιστική του κληρονομιά με το φυσικό του κάλος, γεγονός που το κάνει ιδιαιτέρως ξεχωριστό. Μήπως βρισκόμαστε στον απόλυτο παράδεισο? Για κοιτάξτε λίγο αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον περίφημο Ερυθροπόταμο που διασχίζει το Διδημότυχο. Κοιτάξτε λίγο τη θέα. Πίσω μας λοιπόν στην κορυφή είναι το κάστρο, εκεί που κάνουμε δηλαδή τα γυρίσματα της εκπομπής μας. Λίγο πιο κάτω διακρίνεται ο αρμένικος ναός του Αγίου Γεωργίου. Λοιπόν, ο Ερυθροπόταμος ξεκινά επί ελληνικού εδάφους, εν συνεχεία για λίγο περνάει μέσα στη Βουλγαρία και ξανά καταλήγει σε ελληνικό έδαφος, φτάνει στο Διδημότυχο, κατηφορίζει και κάποια στιγμή καταλήγει στον ποταμό Εύρο και εν συνεχεία βεβαίως που στο δέλτα του Εύρο, που καταλήγουν στην ουσία όλα τα ποτάμια και οι παραπόταμοι που υπάρχουν στην περιοχή. Για να σας δώσω τώρα δύο στοιχεία εγώ ακόμα για τον Ερυθροπόταμο. Ο Ερυθροπόταμος πηγάζει από το όρο Σάπκα της Ανατολικής Ροδόπης, κοντά δηλαδή στο Μέγα Δέριο, από τα υψώματα στο Κορφοβούνι και στο Μάτι. Περιπλανάται, όπως σας είπα, για περίπου 5 μόλις χιλιόμετρα στη γειτονική Βουλγαρία και τελικά γυρίζει πίσω ξανά επί ελληνικού εδάφους και εκβάλλει στον Εύρο, σε ένα σημείο νότια του Διδημότυχου, επί ελληνικού πάντοτε εδάφους. Οι γείτονες τώρα, οι Βούλγαροι, το έχουν δώσει το όνομα Λούντα Ρέκα, που σημαίνει ο τρελός ποταμός. Στην ουσία το λένε αυτό γιατί η ροή του είναι πιο γρήγορη, πηγαίνει πιο γρήγορα και η κήτη του είναι πιο ευθυγραμμισμένη. Εδώ λοιπόν είναι τα πλεονεκτήματα αυτού του ποταμού, γιατί στην ουσία, επειδή είναι ευθυγραμμισμένος, φίλες και φίλοι, δεν πλημμυρίζει ποτέ το Διδημότυχο. Επίσης, αυτό το οποίο ονομάζουν οι ντόπιοι έφορη κοιλάδα του Ερυθροποτάμου, στην ουσία το λένε με την έννοια ότι η έφορη κοιλάδα ξεκινάει το Ερυθροποτάμο από τις Μεταξάδες και καταλήγει στο Διδημότυχο. Από την εμπειρία μου σας λέω λοιπόν ότι το πιο ωραίο κομμάτι της εκπομπής μου είναι κάθε φορά όταν μου δίνεται ευκαιρία να βρισκόμαστε κοντά έτσι σε ποτάμια τύπου Ερυθροπόταμος κλπ. Διότι εδώ έρχεσαι σε επαφή με τη φύση, ακούτε το αεράκι, τα νεράκια τα τρεχούμενα από την άλλη μεριά. Αυτό, ξέρετε, πολλές φορές τα κάνουμε πολύπλοκα στη ζωή. Απλά πραγματάκια, στα απλά μάλλον πράγματα κρύβεται και η ευτυχία και η χαρά. Φύγετε, βγαίστε από τα σπίτια σας, κάντε εκδρομές, περάστε, δέστε τα ποτάμια μας τα ωραία, χαλαρώστε για λίγο να ξεφύγετε από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα. Το έχουμε όλοι ανάγκη αυτό, φίλες και φίλοι. Εμείς με την εικόνα τουλάχιστον προσπαθήσαμε να σας το περάσουμε αυτό σε Ελλάδα εξωμογένεια. Από το νερό λοιπόν στο βουνό. Φύγαμε σιγά σιγά λοιπόν για το κάστρο. Καλά το βλέπουμε από μακριά, πάμε λοιπόν να το περπατήσουμε. Μικρό διπορικό που σας έχουμε ετοιμάσει, όπως είναι φυσιολογικό, ολοκληρώνεται εδώ, στο κάστρο του Καλέ, που είναι και το χαρακτηριστικότερο, να το πούμε έτσι, και το ωραιότερο σημείο της πόλης, αφού βλέπεις πιάτο, όπως λέμε, όλο το Διδημότυχο. Εδώ λοιπόν, όπου σήμερα χτυπά η πολιτιστική ψυχή, η καρδιά της πόλης του Διδημοτήχου, αφού στο κάστρο έχει έρθει όλο το Διδημότυχο, έχουν έρθει τα χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής και οι ορχήστρες τους, οι μουσικοί και οι χορευτές, για να μας τιμήσουν από τόπο σε τόπο. Το κάστρο και η βραχώδης, να το πούμε έτσι, σουλέτα του, ξεχωρίζει από πολύ μακριά, καθού περιβάλλεται από ισχυρά τείχη. Οδηγεί βέβαια σε αυτό ένας δρόμος που ξεκινά ουσιαστικά από την κεντρική πλατεία και ανηφορίζοντας ανάμεσα από παλιά ωραία παραδοσιακά σπίτια, καταλήγει στην είσοδο του Καλέ, του κάστρου δηλαδή, γιατί όπως σας είπα, φίλες και φίλοι, έχει την ονομασία αυτή, ονομάζεται το κάστρο του Καλέ. Η επίσκεψη βέβαια αρχίζει από τη μικρή πλατεία που μοιάζει, θα λέγαμε, με φυσικό εξώστη. Καλή λοιπόν η βόλτα μας, σε αυτή μας ακολουθήσατε κι εσείς, θα δώσαμε μία πρόγευση από Διδημότυχο, νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να πάμε στο ραντεβού μας με την πολιτιστική κληρονομιά της υπέροχης αυτής τραγικής πόλης του Διδημοτήχου. Πάμε, μας περιμένουν. Όλοι
η άριστη του είδους. Να περάσω λίγο, κορίτσια μου, λίγο. Ανοίχτε να περάσω έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι λοιπόν οι άριστοι και οι αριστείς του είδους μουσικοί ερμηνευτές σήμερα από τόπο σε τόπο τιμούν την περιοχή τους και την εκπομπή μας στο Διδημότυχο. Να πούμε λοιπόν ότι προσετέθη κοντά μας μια δεύτερη εξαιρετική ορχήστρα, αυτή του Βαγγέλη του Παπαναστασίου. Καλώς ήρθατε. Ο Βαγγέλης μας λοιπόν παίζει κλαρίνο. Ο Νίκος ο Ζαπάρτας στο τραγούδι και στο βιολί. Γεια σου Νίκο. Χαίρομαι πολύ. Ο Βαγγέλης ο Κατσουλίδης επίσης ούτη και τα. Ο Δημήτρης ο Μπουζαμάνης στα κρουστά. Γεια σου Δημήτρη μου. Και ο Ηλίας ο Παλίδης στο λαούτο. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας εδώ, επαναλαμβάνω, στο πανέμορφο κάστρο του Διδημοτήχου. Σύνωνε βασιλιά στα λόγο κι ο χαρβάνι το δάμο. Σύνωνε βασιλιά στα λόγο κι ο χαρβάνι το δάμο. Του στρατότ να πάει να φέρει έλα καραγιόζο δάμο. Του στρατότ να πάει να φέρει έλα καραγιόζο δάμο. Πέρα στα σύνορα κι ο χαραβάνι το δάμο. Θα πάει πέρα στα σύνορα κι ο χαραβάνι το δάμο. Τη σημαία για να βάλει ένα καραγιόζο δάμο. Τη σημαία για να βάλει ένα καραγιόζο δάμο. Δεξιά τσιμέα μας κι ο χαραβάνι το δάμο. Βαν δεξιά τσιμέα μας κι ο χαραβάνι το δάμο. Τα σύνορα χωρίζει έλα καραγιόζο δάμο. Τα σύνορα χωρίζει έλα καραγιόζο δάμο. Τόρκο στα σκέρι του κι ο χαραβάνι το δάμο. Μητράει τόρκο στα σκέρι του κι ο χαραβάνι το δάμο. Δέκα στρατιώτων λοιπόν έλα καραγιόζο δάμο. Δέκα στρατιώτων λοιπόν έλα καραγιόζο δάμο. Γεια σου, κυρία Σουλτάνα μου. Γεια σου, γεια σου, αγόρι μου, γεια σου. Χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα εδώ. Μπράβο, μπράβο, και εγώ χαίρομαι που είδα σήμερα εδώ. Κι εγώ. Πού χτύπησες, γιατί φορά τσιρότο, δεν είναι τίποτα. Δεν χτύπησα, ένα σπυράκι έβγαλα και... ένα σπυράκι, Σπύρο, λέει και το σκηνοθέτη μας. Λοιπόν, κυρία Σουλτάνα μου, θα μου επιτρέψεις για λίγο. Έχετε ένα πολύ ωραίο αρχαιολογικό μουσείο, βυζαντινό μουσείο. Θα ήθελα έτσι να πεταχτώ μία βόλτα να το δω. Έτσι να πάω για λίγο, μ' αφήνεις. Και σε λίγο δεν θα αργήσω, είμαι εδώ. Για πάμε λοιπόν στο βυζαντινό μας μουσείο. Η έννοια βυζαντινό μουσείο στο Διδημότυχο ήταν απαρέγκλητη ανάγκη, γιατί το Διδημότυχο είναι ως γνωστό αυτό που είναι από το Βυζάντιο και πέρα. Το μουσείο ολοκληρώθηκε ως αρχιτεκτόνημα το 2009. Στη συνέχεια συντάχθηκε η μουσιολογική μελέτη και ξεκίνησε ταυτόχρονα και η συγκέντρωση του υλικού και των εκθεμάτων που περιλαμβάνει σήμερα. Ωστόσο, τις πόρτες του για το κοινό τις άνοιξε το 2016. Από τόπο λοιπόν σε τόπο, με μεγάλη χαρά μας υπεδέχθη η Λίλα η Σαμπανοπούλου, η οποία είναι προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εφορίας Αρχαιοτήτων Εύρου. Κυρία Σαμπανοπούλου, φίλη Λίλα, θα μου επιτρέψεις να σου μιλώ στον ελληνικό, διότι είχα την χαρά, τη μεγάλη έτσι,
πριν κάνουμε το γύρισμα, να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε για αρκετή ώρα. Και θα το πω έτσι δημοσίως, εγώ ξέρεις, δεν μασάω τα λόγια μου. Αυτό που αισθάνομαι το λέω. Θεωρώ ότι η Λίλα Ισαμπαλνοπούλου είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για το Βυζαντινό Μουσείο του Διδημοτήχου. Με μεγάλη λοιπόν χαρά είμαστε σήμερα εδώ, νομίζω αυτό φαίνεται. Και σε επίπεδο εκπομπής, όπως σου είπα και νωρίτερα, είμαστε από εκείνους που στηρίζουμε πολύ τους αρχαιολόγους μας και τους αρχαιολογικούς μας χώρους. Σας ευχαριστώ λοιπόν εξ ονόματος όλων των αρχαιολόγων που εργάζονται στην φορεία. Σας καλωσορίζω στο μουσείο. Η χαρά είναι η ίδια. Έχω υπόθεση και δεν κοκκινίζω με αυτά που μου λέτε. Γεια σου, γλυκιά μου Λίλα. Αυτά έτσι, αυτό ήθελα να βγει και στην τηλεόραση. Θα ήθελα λοιπόν να μας μιλήσεις λίγο για τα εκθέματα του μουσείου μας, που είναι και το πιο ουσιαστικό κομμάτι και αυτό το οποίο κεντρίζει το ενδιαφέρον πέρα από τις κτηριακές υποδομές που, όπως είπα, είναι εκπληκτικές. Στον περιβάλλοντα χώρο. Που έχουμε καθίσει, που επέλεξε ο έξοχος σκηνοθέτης σας, ο Σπύρος ο Λαμπρόπουλος, υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που μου είπες ότι είναι η Εγνατία Οδός, η αρχαία Οδός. Και τα ευρήματα που τοποθετούνται σε αυτό το διάχωρο προέρχονται από διάφορες θέσεις της Θράκης, από όπου περνάει η Εγνατία Οδός ή και δεν περνάει. Διότι ανάμεσά τους έχουμε τα ευρήματα της Γρατινής. Η Γρατινή είναι ένα μικρό χωριό στον νομό Ροδόπης, στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, συγγνώμη, που διαδέχτηκε τη Βυζαντινή Γρατσιανού. Τα κινητά ευρήματα της ανασκαφής ενός εκκλησιδίου, και έχει ένα τεράστιο, ένα εκπληκτικά όμορφο κάστρο πάνω σε έναν γκρεμό. Τα κινητά ευρήματα που φιλοξενούνται στην έκθεση προέρχονται από την ανασκαφή ενός εκκλησιδίου του 13ου αιώνα, τα οποία όταν τα περιτρέξει η κάμερα μάλλον θα σας εκπλήξουν. Πρόκειται για την Μαξιμιανούπολη. Η Μαξιμιανούπολη είναι η ρωμαϊκή πόλη. Τα μέσα βυζαντινά χρόνια μετονομάζεται Σεμοσινούπολη. Στη μεσοβυζαντινή περίοδο έχουμε το εξής χαρακτηριστικό. Έχουμε μια αλλαγή στην ονομοθεσία των πόλεων. Τα ονόματα ανθρώπων γίνονται, αντικαθίστανται από προσιγορικά ονόματα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι βέβαια θα χρησιμοποιούνταν και νωρίτερα, απλώς σιγά σιγά επισημοποιείται. Η Μαξιμιανούπολη είναι λίγα χιλιόμετρα δυτικά της Κομωτινής. Σώζεται ο περιβολός της. Ο έξοχος συνάδελφος Νίκος Ζήκος ανέσκαψε ένα εξάγωνο κτίριο, πιθανότατα τον επισκοπικό ναό της Μαξιμιανούπολης, από τον οποίο προέρχονται και τα αρχιτεκτονικά μέλη που εκτίθενται στην οικία, στον οικείο βραχίωνα του διαχώρου αυτού. Τώρα αφήνουμε την Εγνατία και τους δρόμους για να κατέβουμε έπειτα αντιμέτωπο διάχωρο με την Εγνατία, που είναι των προσωπογραφιών, όπου αναλύονται μαζί με ευρήματα τα στοιχεία που έχουμε για τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν ή που γεννήθηκαν μέσα από τη Θράκη. Επισκεψιμότητα έχουμε, γιατί φαντάζομαι είναι ένα πολύ ωραίο tour, έτσι να το πω έτσι, για τα σχολιά μας, για τα παιδιά να ξεκινάνε, ας πούμε, από την Κομωτινή και να φτάνουν μέχρι το Διδημότικο και να επισκέπτονται τα μουσεία που υπάρχουν. Από σχολεία παράπονο δεν έχουμε. Από ενήλικες έχουμε. Ενήλικες. Σιγά σιγά θα έρχονται, πρέπει να έρχονται και με γκρουπ, έτσι, δεν είναι εκδρομής πιο πολύ. Ναι, ούτως ή άλλως είναι ένα μουσείο καινούριο, εγκαινιάστηκε μόλις το 16, λειτουργήσε πρώτη φορά μόλις. Άρα το 16. Άρα τη δυναμική του από εδώ και πέρα θα την αποκτήσει πιο πολύ. Δύο λόγια πριν σε αποχαιρετήσω, γιατί θέλω να γυρίσω, όπως ξέρεις Λίλα μου, όλη την πόλη, να προλάβω δηλαδή, και για το κάστρο, γιατί έχετε και ένα υπέροχο κάστρο εδώ. Το κάστρο ακολουθεί τη μοίρα της πόλης. Η κύρια του φάση ανήκει στους παλαιολόγους χρόνους. Έχει εξαιρετικά σπάνια χαρακτηριστικά, αν το δούμε από την πλευρά της ιστορίας της αρχιτεκτονικής, διότι χαρακτηρίζεται για τις πεντάπλευρους πύργους του, που υπάρχουν σε ελάχιστα μέρη, όπως και στην Άγκυρα της Γαλατίας τότε.
το Διδημότυχο είναι ένας οχυρός λόφος, η αρχαία Πλωτινούπολη είναι ο άλλος χαμηλότερος πάνω στο ποτάμι εκείνο. Ο καθηγητής μου, Χαράλαμπος Μπακριτζής, σε συνέδριο που είχε γίνει το 1989, ταυτόχρονα με το να ύμνει στο Γεώργιο Μπακαλάκη, που είναι το θεμέλιο της επιστήμης της αρχαιολογίας στη Θράκη, είχαν καταλήξει και οι δύο ταυτόχρονα στο συμπέρασμα ότι Διδημότυχο και Πλωτινούπολη δένονταν σαν οκτώ και εξού και το προσιγορικό του Διδημοτύχου, γιατί Διδημοτύχοι, αν ερμηνεύαμε τείχος και προτύχισμα, τα έχουν όλες οι πόλεις, δεν είναι κάτι εξαιρετικό. Ακριβώς πάνω στο σημείο που θα ενωνόταν αυτό το οχτάρι, λοιπόν, ιδρύθηκε το Τέμενος Βαγιαζίτ και έτσι γίνεται ο άξονας στον οποίο αναπτύσσεται αργότερα η εξυγχρονισμένη πόλη. Λίλα μου, να είσαι γερή, να συνεχίσεις με υγεία το έργο σου. Επαναλαμβάνω, μάλλον κλείνω το θέμα έτσι όπως το ξεκίνησα. Εκτιμώ πολύ την αποστολή σας, όλων των αρχαιολόγων. Είναι σπουδαίο το έργο σας, σπουδαία η αποστολή σας για τον τόπο μας. Να είστε γεροί, υγιείς και να έχετε πάντα αυτή τη φιλική και την καλή σχέση που έχετε με τον κόσμο και αυτή την αγάπη που βρήκα εγώ εδώ κοντά σου. Από την ώρα, από το πρώτο λεπτό που σε γνώρισα, έτσι. Είπα, ο κατάλληλος άνθρωπος στο κατάλληλο μέρος. Αποχαιρετούμε λοιπόν εμείς το Βυζαντινό Μουσείο για να περιηγηθούμε στην υπόλοιπη πόλη και να γνωρίσουμε το Διδημότυχο και να το μεταφέρουμε με το δικό μας τρόπο όσο γίνεται πιο ζεστά στον κόσμο που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή σε Ελλάδα και σε ομογένεια. Βαγγέλη Παπαναστασίου, αυτή είναι χοροδία. Ε? Ένα χειροκρότημα πάλι για τη χοροδία μας. Έλα από εδώ, Χριστάρα. Χρήστο μου. Λοιπόν, δεν το λέω επειδή είστε εδώ για να σας κολακέψω, αλλά πραγματικά είστε η καλύτερη χοροδία που έχω συναντήσει. Να είστε όλοι γεροί, με υγεία και χαίρομαι γιατί, Χριστάρα, έχεις κάνει πολύ καλή δουλειά εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η χοροδία αριθμεί γύρω στα 50 μέλη. Αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο λιγότεροι. Εκπροσωπούμε, όπως είπαμε, την Ιερά Μητρόπολη. Προσπαθούμε να αναδείξουμε τα τραγούδια μας και την παράδοση μας. Πόσες φορές τη βδομάδα κάνετε πρόβες, πού κάνετε, εκεί κάτω από την εκκλησία μας, κάτω? Για πες. Κάθε Δευτέρα έχουμε την πρόβα μας, 6 με 7. Κάτω από τον καθεδρικό. Όχι, στο λαογραφικό δίπλα. Ναι. Στο λαογραφικό μουσείο δίπλα. Έχουμε και μικρά παιδιά, αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 2. Αυτά. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, να είστε γεροί, να έχετε υγεία εσείς και οι οικογένειές σας. Αυτά εκεί τα 2 εγώ θέλω να βλέπω, έτσι. Για να τα δω λίγο αυτά τα 2.
Αυτά τα δύο, τα κουκλάκια μου εδώ. Ποια είναι αυτά, μωρέ? Αυτά εδώ λοιπόν είναι τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας. Πόσο χρόνο είσαι, αγάπη μου? 7. 7. Και από πότε κάνεις μαθήματα? Κάμια 20 χρόνια. Ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι σ' αρέσει πιο πολύ. Αυτό. Η Μεταξάδες Ακουστή. Μη μου πεις. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα λίγο και σου, υπάρχει λόγος. Εσύ, πώς σε λένε? Χρήστο. Συνονόματος, ένα χειροκρότημα για το Χριστάκι μου, έλα εδώ. Χρήστο, αδερφάκια είστε? Όχι. Όχι. Καταρχήν, να σου πω ότι έχεις το πιο κομψό γυαλί που έχω δει. Αυτό είναι ωραίο γυαλί. Έτσι. Θα μου βρεις ένα σκελετό ίδιο να φοράω κι εγώ. Για πες μου, πόσο καιρό κάνεις μαθήματα? 2 χρόνια. Είναι αυστηρός δάσκαλος εδώ ο κύριος Κυσούδης? Όχι, ε? Είναι καλός. Εσένα ποιο τραγούδι σ' αρέσει? Τσιρτσιλιάγκους. Όπως. Ένα χειροκρότημα, μωρέ. Λοιπόν, εσένα, το όνομά σου? Κωνσταντίνα. Λοιπόν, να κάνουμε το χατήρι στον Κωνσταντίνο. Μισό στίχο από το τραγούδι που το αρέσει, που το λες εσύ ωραία. Αυτός ο νονός είναι. Τούτο σε βάφτισε. Θα βγει σπουδαίο παιδί. Λοιπόν, ρίξε μισό στιχάκι και φύγαμε. Εδώ, ακαπέλα. Η μέταξα κι αμάν αμάν, η μέταξα δες ξακούστη, η μέταξα δες ξακούστη με τα ψηλά τα σπίτια. Η μέταξα δες ξακούστη με τα ψηλά τα σπίτια. Έχεις παράπονο? Κανένα, πάμε! Εντάξει, το ντεκόρ παραμένει εδώ όπως είναι, έτσι, ο καβουρμά στη θέση του. Μη μου φάει κανείς τον καβουρμά, έτσι, με αυγό. Ναι, για σένα. Με αυγό. Το λέω. Εδώ το φτιάχνετε αυτό, έτσι, ναι, στην περιοχή. Ναι, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, θα μου δώσετε για λίγο έτσι την δυνατότητα και την ευκαιρία να πεταχτούμε μέχρι την πινακοθήκη του Δημοτήχου. Είναι πανέμορφη, όπου εκεί υπάρχουν εκθέματα ενός σπουδαίου Έλληνα ζωγράφου και γλύπτη, του Δημήτρη του Ναλμπάντη, ο οποίος μάλιστα ήρθε εδώ από την Αλεξανδρούπολη στο Δημότιχο και μας περιμένει στην πινακοθήκη. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί το ενδιαφέρον βίντεο.
σε τόπο. Επισκεφθήκαμε λοιπόν την αποθήκη του Διδημοτήχου και έχω την τιμή και τη χαρά να έχω σήμερα κοντά μου έναν από τους κορυφαίους Έλληνες ζωγράφους και γλύπτες, ο οποίος κατάγεται από εδώ, η γενέτειρά του είναι το Δημότικο, τον διακεκριμένο Έλληνα ζωγράφο, τον Δημήτρη τον Ελμπάντη. Ποιος να το έλεγε, πήγαινα σε φιλικά σπίτια και έβλεπα κάδρα του, ζωγραφιές του, εκπληκτικά έργα. Θυμάμαι, του είπα και του Ιδίου και μου το έδειξε μάλιστα σε μακέτες φωτογραφία στην οικογένεια του φίλου μας, του κοινού μας φίλου, του Μάκη του Δαμόπουλου, που υπάρχει στον τοίχο του σπιτιού του ένα καταπληκτικό έργο του Δημήτρη του Ελμπάντη. Μεγάλη τιμή. Μεγάλη τιμή και χαρά. Η δική μου είναι η μεγάλη τιμή. Σας το λέω ειλικρινά. Γιατί όπως όλοι μας εκτιμούμε το κανάλι της Βουλής για την ποιότητά του, η οποία αντιπροσωπεύει επάξια και λόγω δορυφορικής λήψης παγκοσμίως. Και είμαστε, εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερός και χαρούμενος που μιλώ σήμερα στο κανάλι. Να είστε καλά. Να πούμε λοιπόν ότι έχουν γίνει δωρεά όλα τα έργα εδώ πέρα. Έτσι, ναι, έγινε το 2000. Το 2000. Να πούμε εξ αρχής ότι είναι η μόνη πινακοθήκη, δημοτική πινακοθήκη στον Εύρο. Έγινε η δωρεά το 2000 και είναι στη μνήμη της μητέρας μου. Η τοιχογράφηση έγινε σε 11 μήνες και τα έργα είναι 46. Η πινακοθήκη λοιπόν έχει γίνει τοιχογράφηση γύρω από βυζαντινά διακοσμητικά γιατί η πινακοθήκη είναι μέσα στο κάστρο και για να μπορέσουμε να το δέσουμε αισθητικά εμπνεύστηκα από τα βυζαντινά διακοσμητικά από το τέμπλο παλιών εκκλησιών και έτσι πιστεύουμε ότι είναι δεμένο με όλο το σύνολο του Δημοτικού. Όταν έχεις τον Ελμπάντη μπροστά σου θες να ρωτήσεις πολλά πράγματα. Το πρώτο που μου έρχεται στο νου θα λέω, θα μου επιτρέψετε να κάνω έτσι λίγο απλοϊκές ερωτήσεις για να μας καταλαβαίνουν και τα νέα παιδιά που γοητεύονται από το επαγγέλμά σας. Τι στάθηκε ως αφορμή για να πιάσει λοιπόν το πινέλο Δημήτρη Ελμπάντη και να μας δώσει αυτά τα τεράστια έργα που έχουμε σε σπίτια και σε βιβλιοθήκες και σε πινακοθήκες. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι θείο χάρισμα, γιατί ζωγραφίζω από 2 ετών και γλυπτά επίσης. Ο πατέρας μου ήταν βοσκός. Και να τα λέμε και αυτά έτσι. 11 ετών έγινα μαθητής του μεγάλου ζωγράφου Νίκου Τζιώτη. Και έμαθα ακριβώς. Και έμαθα όλη την ακαδημαϊκή τεχνική. Και από τότε είμαι επαγγελματίας από τα 14 μου χρόνια. Οι πρώτες εικόνες, έτσι. Οι πρώτες εικόνες στο χασμού, τα παιδικά σας χρόνια. Έχετε 3 παιδιά, 3 κουκλάκια από τη είδα που είναι μικρούλια. Έτσι σε εκείνη την ηλικία αρχίζατε σιγά σιγά να καταλαβαίνετε. Φαντάζομαι ότι θέλετε να ζωγραφίσετε. Εγώ 6-7 χρονών περίπου αντέγραφα Ντέλο Κρουά. Πω, ο μεγάλος Φιλέλληνας, μεγάλος ζωγράφος του ρομαντισμού, ναι. 14 χρονών ζωγράφιζα και κόπιαρα το Ρέμπραντ. Έκανα δηλαδή σπουδές γύρω από την αναγέννηση πάρα πολύ σημαντικές. Και τώρα θέλω να ξαναεπιστρέψω μετά από τόσα χρόνια, να ξαναεπιστρέψω στην αναγέννηση. Στα έργα μας ενέχεται και ένα σουρεαλισμός, να το πω έτσι, υπάρχει. Κοιτάξτε, ναι, άρχισα από ρεαλισμό, μετά πέρασα στον υπερσιωρισμό. Σουρεαλισμό, όπως έλεγε ο Τσαρούλης, είναι η παγίδα των ζωγράφων, έπεσα κι εγώ. Είναι. Μετά πέρασα στο μαϊκό. Ναι, στο μαϊκό ρεαλισμό. Στον εξπρεσιονισμό, ο εξπρεσιονισμός βοήθησε. Εγώ είμαι ο πρώτος ζωγράφος που έχω ζωγραφίσει την Παραολυμπιάδα πριν 40 χρόνια. Και γι' αυτό βλέπετε εδώ τα περισσότερα έργα των αθλητών είναι γύρω από την Παραολυμπιάδα. Ήθελα σε αυτούς τους ανθρώπους να δώσω τη δυνατότητα, έστω και μέσα από τα έργα μου, να συμμετέχουν. Και μετά από χρόνια το είδα και έγινε πραγματικότητα και είμαι πολύ χαρούμενος. Εδώ βλέπετε σε αυτό το χώρο, θα δείτε πολλά έργα γύρω από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Ξέρω ότι σας διακρίνει μεγάλη σεμνότητα, το γνωρίζω, αυτό το γνωρίζω από συναδέλφους σας και από αυτά που έχω όλα αυτά τα χρόνια μάθει για σας. Θα ήθελα όμως να μου πείτε, γιατί πάντα λέμε και αυτά, γιατί όπως σας είπα, παραδειγματίζουμε και τους νεότερους, έτσι. Πρέπει να έχουν πρότυπα καλά οι νέοι σήμερα. Λοιπόν, βραβευτήκατε πολλές φορές από τον Κόφι Ανάν, να το πούμε έτσι. Αυτό ήταν και φίλος σας από ό,τι μου πολύ, είπατε. Πολύ και υποστηριχτής της ζωγραφικής μου. Εξαιρετικός και επίσης η σύζυγός του είναι γνώστης της υψηλής ευρωπαϊκής κουλτούρας και ίσως να τολμήσει τον αείμνηστο Κόφι Ανάν. Και επίσης μου είχε παραγγείλει ένα πολύ ωραίο πορτρέτο που υπάρχει στο κτίριο του ΑΕΕ στη Νέα Υόρκη. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό δεν πρέπει να το έχετε πει βέβαια. Στην Αδριανούπολη είχαμε κάποια τιμητική έτσι για εσάς, εκεί τι είχαμε. Ναι, με τίμησε, ναι, έγινε ο πρώτος επίτιμος δημότης της ιστορίας των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο νόμος τους δεν τους επιτρέπει να γίνει Έλληνας επίτιμος δημότης. Αλλάξα τον νόμο προς χάρη μου και έγινε ο ζωγράφος της πόλης της Αδριανούπολης. Πότε έγινε αυτό? Αυτό έγινε πριν 2 χρόνια. Λοιπόν, ο δήμαρχος ο Ρετζέπ Ντιουργκάν το είχε κάνει. Μάλιστα ο κύριος Ελμπάντης
μου πρότεινε κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό, το οποίο, όπως μου είπε, είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να γίνει, να κοινοποιηθεί, να γνωστοποιηθεί, να το πω έτσι απλά, στο κοινό, μέσα από την εκπομπή μας. Προτείνει κάτι το οποίο ευχόμαστε να εισακουστεί και να καθιερωθεί. Να το πείτε εσείς καλύτερα, ναι, έτσι για να το θέλω χαλούμε. Το κανάλι σας να υιοθετήσει την ιδέα μου 1η Νοεμβρίου να γίνει η μέρα του καλού λόγου. Ο καλός λόγος και η καλή αλήθεια φέρνει τους ανθρώπους κοντά, όπως επίσης και τους λαούς. Μας λείπει από τη ζωή μας ο καλός λόγος, αρκεί να είναι αλήθεια βέβαια. Και ελπίζω να γίνει παγκοσμίως γνωστό και να γίνει, να καθιερωθεί αυτή η μέρα. Ο συντονιστής μας, ο Κώστας ο Χαλματζάκης, τρέφει ιδιαίτερη, έχει ιδιαίτερη εκτίμηση σε θέματα λόγου και τέχνης. Φαντάζομαι ότι θα το προωθήσουμε, και γιατί όχι, για να ξεκινήσει από εδώ και κάθε 1η του Νοέμβρη να χαιρόμαστε. Να χαιρόμαστε μαζί και να γιορτάζουμε μαζί με καλό λόγο πάντα. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Κι εγώ. Ήτανε τιμή μου και την αγάπη σας. Μου τη δείξατε, να το πω έτσι ταπεινά και εγώ στο πρόσωπό μου. Γιατί ήρθατε, ταξιδέψατε από την Αλεξανδρούπολη εδώ σήμερα στη γενέτειρά σας στο Δημότικο. Δική μου τιμή. Για να είμαστε σήμερα μαζί. Δική μου τιμή να μιλώ στο κανάλι της Ελλάδας. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Κι εγώ, να είστε καλά. Σουλτάνα μου, παιδί να αδερφιάν ήμασταν. Παιδί να αδερφιάν ήμασταν κι τα παιδί ορφάνα. Παιδί να αδερφιάν ήμασταν κι τα παιδί ορφάνα. Κατάπε σουλτάνα μου, κατάπε τη ουρφάνα. Κατάπε τη ουρφάνα, κι το Σαββατό από βράδυ. Κατάπε τη ουρφάνα, κι το Σαββατό από βράδυ. Κοιτούσα βα σουλτάνα μου, κοιτούσα βα το από βράδυ. Κοιτούσα βα το από βράδυ, τσουλτάνα παντί πατήσαν. Κοιτούσα βα το από βράδυ, τσουλτάνα παντί πατήσαν. Ξέρετε γιατί έκατσα εδώ, ε? Το σόι μας είναι τεράστιο. Υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να είναι εξαδέρφη. Βέβαια είναι συνωνυμία. Η Σούλα η Μιλωνά. Απ' τη Θεσσαλονίκη, ρε Σούλα. Τι έγινε, λες να κατεβήκαμε από εκεί?
Ερωτικός μετανάστης. Εσύ. Εγώ, ναι. Πήρες Λεβέντη Θεσσαλονικιό. Όχι, πήρα Ευρύτη Λεβέντη. Άντε, μπράβο. Λένε ότι οι Μιλωνάδες, ξέρεις, όπου βρίσκω κάποιους με το ίδιο επίθετο, μου κάνει εντύπωση, μοιάζουμε στα χαρακτηριστικά. Τα χείλια μας, τα μάτια μας, είμαστε χαμογελαστοί. Σίγουρα κάποια συγγένεια θα σου έχω μακρινή. Για να το λες εσύ κάτι θα ξέρεις. Να, δεν είναι καλή Σούλα. Ορίστε, ορίστε. Δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, Σούλα, έχουν εδώ ένα υπέροχο λαογραφικό μουσείο. Μου επιτρέπεις να πεταχτώ λίγο να το δω και μετά θα αναζητήσουμε μαζί την ετυμολογία και τη ρίζα του επιθετού μας, έτσι. Αν και είναι από την Ήπειρο, έρχεται από διάφορα σημεία. Έχουμε στα Καλάβρητα, έχουμε στη Ζάκυνθο, στην Πάτρα και η γενέτειρά μας εμάς. Λοιπόν, εγώ για λίγο με επιτρέπεις να πάμε μέχρι το λαογραφικό μουσείο. Από τόπο λοιπόν σε τόπο βρισκόμαστε στο λαογραφικό μουσείο του Δημοτήχου. Αυτό που λέμε πολλές φορές περί πολιτισμού, ο πολιτισμός ή όταν λέμε ότι μια περιοχή έχει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, δεν είναι ένας τίτλος, μια ταμπέλα που βάζουμε. Αυτή αποδεικνύεται εμπράκτως. Να, για παράδειγμα, το Δημότυχο κερδίζει τον τίτλο της πόλης με τα περισσότερα μουσεία, έτσι. Με πολύ λοιπόν μεγάλη χαρά βρισκόμαστε στο λαογραφικό μουσείο που εδώ μας περίμενε ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Το λέω αυτό γιατί όσες μέρες είμαι εδώ, ακούω από όλους μια πολύ καλή κουβέντα για τη Χρυσούλα την Τζιακυράκη Κυρίδη, που είναι η πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου του Λαογραφικού Μουσείου του Δημοτήχου και Περιφερίας. Χαίρομαι πολύ, κυρία Χρυσούλα, που σας γνωρίζω. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Χαιρόμαστε κι εμείς πάρα πολύ που σας υποδεχόμαστε στο χώρο μας. Ένας εντυπωσιακός χώρος, ένας καταπληκτικός χώρος, τετραώροφο κτίριο που στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο. Πανέμορφος χώρος. Ναι, θα μου επιτρέψετε να σας πω λίγα πράγματα για την ιστορία του κτίριου. Να μου πείτε τα πάντα ελεύθερα. Το κτίριο είναι ένα παλιό αρχοντικό της πόλης μας. Κτίστηκε στα 1905, ανήκε στην οικογένεια Χατζηρβασάνη. Παρόλο που δεν φαίνεται απ' έξω, έχει 4 ορόφους και στο χώρο στον οποίο βρισκόμαστε εδώ στο ισόγειο ήταν το κατάστημα της οικογένειας. Μάλιστα. Διότι η αγορά του Δημοτήχου τα χρόνια εκείνα ήταν στην οδό Βατάτσι. Εδώ, δηλαδή. Ακριβώς πίσω εδώ που είμαστε, ακριβώς, ναι, πίσω. Ακριβώς πίσω μας. Στον δρόμο προς το κάστρο, έτσι. Ακριβώς. Στον επάνω χώρο ήταν η κατοικία της οικογένειας. Στον πιο πάνω χώρο που είναι η Σοφίτα, σύμφωνα με τη μουσεολόγο μας, ήταν ο χώρος όπου γινόταν η εκτροφή κουκουλιών. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι εμείς εδώ στο Δημότυχο, πλούσιοι και φτωχοί, ασχολούμασταν με την εκτροφή των κουκουλιών, οπότε συγκατοικούσαμε μαζί τους. Όλοι βέβαια δεν είχαμε την πολυτέλεια να έχουμε τετραώροφο κτίριο. Δεν ξέρουν τι είναι τα κουκούλια, να πούμε τι είναι. Ναι, είναι η μεταξουσκόλικα, αυτό, θα το πούμε έτσι με τον όρο τον πραγματικό. Με τη σειροτροφία. Ναι, με τη σειροτροφία. Και κάτω στο υπόγειο ήταν ο αποθηκευτικός χώρος της οικογενείας. Εκεί αποθήκευαν τα πράγματα που ήθελαν να συντηρήσουν και για το σπίτι αλλά και για το κατάστημα. Όσον αφορά το πώς είναι τοποθετημένες οι εκθέσεις μέσα στο χώρο, σας λέω ότι εκθεσιακά πλήρης είναι και οι 4 όροφοι και όλα τα εκθέματα είναι τοποθετημένα με θεματικές ενότητες. Όπως? Όπως εδώ σε αυτό το χώρο τον οποίο βρισκόμαστε, οι μισές θεματικές ενότητες είναι αφιερωμένες στην πολυπολιτισμικότητα της πόλης μας και οι άλλες ενότητες αναφέρονται στα χωριά μας, στην περιφέρεια δηλαδή. Η μία θεματική ενότητα αφορά το γάμο στη Θράκη και η άλλη αφορά την διαμόρφωση ενός εσωτερικού χώρου θρακιώτικου σπιτιού. Τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στο λαογραφικό μας μουσείο είναι 2.500 αντικείμενα. Το αρχαιότερο, να το πω, έκθεμα που έχουμε είναι ο Θράκας Ιππέας. Έχουμε 2 αναθεματικά ανάγλυφα που χρονολογούνται στον 4ο μετά Χριστό αιώνα. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ποιος ήταν ο Θράκας Ιππέας. Ο Θράκας Ιππέας ήταν ο κύριος θεός των Θρακών. Ήταν αυτόν που έφεραν από την αρχική του σκητίδα.
Εάν δείτε τα αναθεματικά, θα δείτε ότι μοιάζει πάρα πολύ με τους δύο θρησκευτικούς μας Αγίους, τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Δημήτριο. Οι Θράκες ήταν λαός πολεμικός, ήταν υπείς και ήταν επόμενο ο Θεός τους να ήταν υπέας. Ναι. Πίστευαν ότι προστάτευε τα σπίτια τους, τα ταξίδια τους, τις πολεμικές τους επιχειρήσεις και ότι ήταν και φύλακας των ψυχών. Όλα τα άλλα εκθέματα όσον αφορά την πολυπολιτισμικότητα είναι όλα από ιδιώτες, είναι. Δωρεές από οικογένειες, ναι, τα περισσότερα είναι από δωρεές και κάποια έχουν αγοραστεί διότι ο σκοπός του συλλόγου ήταν αυτός και να αποκτήσει κτίριο αλλά και να πλουτίσει όσο γίνεται τις θεματικές ενότητες τις οποίες υπάρχουν. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω θα τι άλλο θα πείτε δύο λόγια ναι. Για το σύλλογο. Ναι. Που ξέρω ότι ευχαριστώ. Είναι πολύ δραστήριος και δυναμικός. Ναι, ο σύλλογος μας ιδρύθηκε το 1973. Τον δημιούργησαν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί της περιφερίας Δημοτήχου και Σουφλίου. Τα πρώτα εκθέματα άρχισαν να μαζεύονται από το 1966 με την παρότρινση κάποιου επιθεωρητήβου, ο οποίος ήταν τα χρόνια εκείνα του κυρίου Μανισιώτη. Ο πρώτος πυρήνας του μουσείου εγκαταστάθηκε στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στο σημερινό ΤΕΙΝΟ Συλλευτικής και ο σύλλογός μας είχε θέσει σαν σκοπό να αποκτήσει οπωσδήποτε ιδιόκτητο κτίριο και το 1975, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την ίδρυση του συλλόγου, 1973 μέχρι 1975, το κτίριο αυτό που βλέπετε αγοράστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και παραχωρήθηκε στο σύλλογό μας. Οπότε είναι δικό μας κτίριο και θα καταλάβετε ότι το έχουμε πολύ καλά το φροντισμένο. Αυτό είναι και τόσο φροντισμένο. Ναι. Την ίδια λέξη θα χρησιμοποιούσα. Έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα. Φαντάζομαι θα κεντρήσει το ενδιαφέρον γιατί είναι και πανέμορφος χώρος και μαθαίνεις. Και παίρνεις από πράγματα. Την πόλη μας και από το νομό μας και από όλη την περιφέρεια και από την Αθήνα. Έχουμε γίνει προορισμός σε ταξιδιωτικά πρακτορία και πραγματικά έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα και μας δίνεται ευκαιρία να ευχαριστήσουμε όλους τους επισκέπτες. Όλα αυτά όπως ξεκινάνε από την πρόεδρο, την οποία είχαμε τη χαρά να γνωρίσουμε. Λοιπόν, μου είστε γεροί. Ευχαριστώ πάρα και πολύ σας. Και εσείς το ίδιο. Πάρα πολύ. Να έχετε δύναμη για το έργο που επιτελείτε. Χαιρόμαστε πάρα και πολύ. Ναι. Έχουμε έρθει με πολύ αγάπη. Ευχαριστούμε, και ευχαριστούμε για όλα. Πολύ για την υποδοχή και την αγάπη σας εδώ. Ήταν μια πολύ ευχάριστη έτσι, ανάπαυλα και για μας, γιατί δεν σταματάμε να γυρνάμε την πόλη της Δημοτήχου από γωνιά σε γωνιά και χρειαζόμασταν έτσι να έρθουμε λίγο στο Λαυραφικό Μουσείο πραγματικά. Να δούμε αυτά τα ωραία που είδαμε. Του Γιάννη του Γιάννη του Γιάννη του Γιάννη.
βασιλικούλα δεν θα παντρευτώ. Ιερό Ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας και συγκεκριμένα στο κάτω μέρος του ναού στεγάζεται το Εκκλησιαστικό Μουσείο Διδημοτήχου. Εκεί συναντήσαμε με μεγάλη χαρά το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου κύριο Δαμασκηνό, που επί των ημερών του ιδρύθηκε αυτό το τόσο σημαντικό μουσείο που αποτελεί πνευματική και πολιτιστική παρακαταθήκη για την πόλη του Διδημοτήχου. Εγώ χαίρομαι που σας συναντώ και πάλι εδώ στον Εύρο. Μας επισκέπτεστε και αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι σας αγαπάμε αληθινά, σε σημαίνει ότι μας αγαπάτε και ότι μαζί με μένα αγαπάτε και τον λαό μας, τον είναι τόπο αλήθεια. Μας, αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν το δικό τους αγώνα εδώ στην εσχατιά της πατρίδας. Την αλήθεια. Σεβασμιότατε, σήμερα βεβαίως είμαστε σε ένα άλλο ιδιαίτερο χώρο, πολύ σημαντικό για τον τόπο και για την τοπική κοινωνία, στο Εκκλησιαστικό Μουσείο του Διδημοτήχου, που έγινε. Ξεκίνησε μάλλον, όπως λέγαμε νωρίτερα, από τον αείμνηστο Μητροπολίτη Νικηφόρο και βεβαίως υλοποιήθηκε επί των ημερών σας. Ένα μουσείο το οποίο βρίσκεται κάτω ακριβώς από τον Καθεδρικό Ναό. Ο μακαριστός προκατοχός μας Μητροπολίτης Νικηφόρος προ δεκαετίας και πλέον είχε συγκεντρώσει αυτές τις εικόνες, τις οποίες διαμορφώσαμε εμείς εδώ, εκθέσαμε σε αυτό το χώρο και είναι ήδη επισκέψιμος. Όπως θα δείτε, εδώ έχουμε και μήλια από την παλαιολόγια εποχή μέχρι και τον περασμένο αιώνα. Είναι κοιμήλια τα οποία έχουν έρθει από την Μικρά Ασία, έχουν έρθει από την Ανατολική Θράκη, από την Ανατολική Ρωμιλία, αλλά και πολλά κοιμήλια του τόπου μας και ιδιαίτερα του Διδημοτήχου, μιας και το Διδημότυχο ήταν μια ακμαία πόλη, έστω και κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, με αρχές από την παλαιολόγια εποχή. Το μουσείο αυτό, όπως είπατε, φιλοξενείται στον υπόγειο χώρο του Ιερού Καθεδρικού Ναού Παναγίας Ελευθερωτρίας, που κτίστηκε μέσα σε 2 χρόνια από τον μακαριστό προκάτοχο και ο οποίος είναι ναός, είναι ένα σύμβολο, είναι ένα μνημείο. Δεν είναι μόνο ένας λατρευτικός χώρος, αλλά είναι ένα μνημείο το οποίο σηματοδοτεί ότι εδώ υπάρχει Ορθοδοξία και Ελλάδα. Και τούτο το λέω διότι ο ναός αυτός φαίνεται, είναι ορατός από τα σύνορα της γειτονικής χώρας. Όταν κάποιος επισκεφθεί το απέναντι χωριό της Τουρκίας, από εκεί θα δει αυτόν τον ναό να δεσπόζει. Είναι από τους ομορφότερους που έχω συναντήσει, Σεβασμιότατε. Και όχι μόνον, είναι από τους ομορφότερους, είναι από τους μεγαλύτερους της Θράκης και όπως σας είπα έρχεται να δώσει το μήνυμα ότι εδώ υπάρχει Ελλάδα και Ορθοδοξία. Διότι η αλήθεια είναι ότι, όπως γνωρίζετε, εδώ στο Διδημότυχο υπάρχει το αρχαιότερο τζαμί της Ευρώπης. Είναι το τζαμί του Βαγιαζίτ, το οποίο χτίστηκε το 1421 και το οποίο εδέσποζε του Διδημότυχου. Ο μακαριστός προκάτοχός μας, για να
εξισορροπήσει την κατάσταση και να αποδώσει αυτό το οποίο πραγματικά είναι. Έκτισε αυτόν τον ναό με πολλές δυσκολίες και έτσι υπάρχει μαζί με το τζαμί, υπάρχει και το καμπαναριό της εκκλησίας μας, του καθεδρικού μας ναού, για να υπενθυμίζει ακριβώς ότι εδώ συνυπάρχουν και οι μουσουλμάνοι με το δικό τους πολιτισμό, αλλά και ο χριστιανικός μας πληθυσμός, ο οποίος και εκείνος έχει ένα πλούσιο ιστορικό παρελθόν. Η περιοχή είναι μια πολυπολιτισμική, ένας πολυπολιτισμικός χώρος, όπου συνυπήρχαν οι χριστιανοί με τους μουσουλμάνους, αλλά ακόμα υπήρχαν και οι Αρμένοι. Εδώ υπάρχει και μια αξιόλογη αρμενική κοινότητα. Και εβραϊκή κοινότητα, δεν υπήρχε. Και εβραϊκή παλαιότερο, σήμερα δυστυχώς έχει εκλείψει, αλλά πραγματικά όλες αυτές οι κοινότητες ζούσαν αρμονικά και όλες συνεισέφεραν στον πολιτισμό. Στον περιβάλλοντα χώρο του Εκκλησιαστικού Μουσείου υπάρχει και ένα ακόμη μικρότερο μουσείο με ιδιαίτερο όμως συμβολισμό. Είναι εκείνο που παραχώρησε στην Εκκλησία ο Χρόνης Αϊδονίδης, ο γνωστός στρακιώτης ερμηνευτής που ως γνωστό κατάγεται από την Καροτίδη Δημοτήχου. Το μουσείο περιλαμβάνει προσωπικά αντικείμενα του καλλιτέχνη και της οικογένειάς του. Μάλιστα, επειδή ο Χρόνης Αϊδονίδης είναι γιος ιερέα, διαφαίνεται από το υλικό και η έντονη σχέση που είχε από μικρός με την Εκκλησία. Σήμερα, το έργο του Χρόνη Αϊδονίδη συνεχίζεται μέσα από την εξαιρετική χοροδία παραδοσιακής μουσικής που διευθύνει ο Χρήστος Κισούδης, την οποία και παρουσιάζουμε στην εκπομπή μας. Αγαπητέ μου Χρήστο, πριν ολοκληρώσεις την επίσκεψή σου εδώ στην Κοιμηλιαρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως μας, στην μακρόχρονη γνωριμία μας και με σένα και με τον πατέρα σου, τον σεβαστό και αγαπητό μας τον κύριο Παναγιώτη Μιλωνά, θα ήθελα να σας προσφέρω το έμβλημα της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Είναι ένα σημαίνιο μετάλλιο με την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Βατάτζη, του Ελεήμονα Βασιλιά, ο οποίος γεννήθηκε εδώ στο Διδημότυχο. Με τις θερμότερες και πιο εγκάρδιες ευχές μου και για σένα και για την οικογένειά σου και για το όλον τον ελληνικό λαό. Με συγκινείτε όπως πάντα, σεβασμιότατε, και με γεμίζετε με τιμή και ευθύνη. Σας περιμένω και πάλι. Έχω και τον Άγιο Κύριλλο που μου είχατε δώσει, να ξέρετε. Έτσι. Σας ευχαριστώ. Thank you.
Για να δούμε λοιπόν τι μας έχουν ετοιμάσει οι δίδυμοτιχιώτισες εδώ πέρα. Ορίστε. Καβουρμά έχουμε, έτσι. Καβουρμά. Λοιπόν. Ένα χειροκρότημα εδώ για τις γυναίκες του συλλόγου. Λίτσα, έλα μαζί. Έλα μαζί. Γεια σας, παιδάκια. Έλα μαζί. Για λίγο θα μπω έτσι ανάμεσά σας. Ωραίες και οι φανέλες του συλλόγου είναι. Πω. Έλα κοντά. Έλα, Λίτσα μου. Τι δεν μας έχετε ετοιμάσει, δηλαδή, τι βλέπω εδώ. Μου υπόσχεστε, φαντασκεπάσετε μετά, για να προλάβουμε να τσιμπήσουμε κάτι, έτσι. Μην τα τσιμπήσουν οι μύγες μας. Λίτσα. Λοιπόν, όλα τα φαγητά που βλέπει ο κόσμος εδώ. Γεια σου, Λίτσα, γευσηγνώστρια. Φαίνεται άλλωστε, με Χρήστο μου, φαίνεται που τρώμε, μας αρέσουν τα καλά. Δεν κάνουμε και κάτι κακό, τρώμε. Όχι. Όχι στο Θεό. Λοιπόν, τα έχουν φτιάξει οι κυρίες του συλλόγου, του τμήματος της Κυριακής, διότι αυτές οι κυρίες είναι ο πυρήνας μας. Με αυτές τις κυρίες ξεκινήσαμε και ιδρύσαμε το σύλλογο πριν 17 χρόνια τώρα, το 2001. Οι κυρίες ανταποκρίνονται, δόξα τω Θεώ, πάντα και πάντα μας φτιάχνουν τα καλύτερα που μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος και το στομάχι μας. Λοιπόν, τα κυριότερα φυσικά είναι οι πίτες μας που έχουμε, έτσι, και τον καβουρμά που ζήτησε. Ναι, η παρέα σου, έτσι. Πήρα φόρα να το πω έτσι με τον καβουρμά, αλλά μου είπαν ότι έχει τα λιπάκια του. Έχει θέλει και το λίγο προσοχή. Δόξα τω Θεώ, αλλά όταν τρως και ξεκινάς να τρως, τα ξεχνάς εκείνα, τα σκεφτόμαστε μετά. Από Δευτέρα ξεκινάει η δίαιτα. Λοιπόν, έχουμε, όλα είναι παραδοσιακά. Όπως είπαμε, τον καβουρμά, τις πίτες μας με τυρί, τις πίτες μας με φέτα, να το πούμε έτσι. Με φέτα, με κολοκύθι, με κιμά, τα ροξάκια τα που φτιάχναμε, ναι, από παλιά, όσο γνωρίζω οι γιαγιές, τα φτιάχνανε. Οι λαχανοτολμάδες μας, αυτά είναι οι λαγκίτες μας. Λαγκίτες, νηστίσιμες, μπορούμε να τις φάμε όλο το χρόνο. Και γλυκές και αλμυρές μπορείς να τις φας. Τα μυκίκια μας που τα λέμε εμείς, έτσι. Τυροπιτάκια, από εκεί κουνέλι στη φάδο και η κολοκυθόπιτα εκεί πίσω. Όλο φαγητά δηλαδή. Αυτό είναι το αγριογούρουνο στη φάδο. Το φαγητό της εποχής, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και τα τολμαδάκια από εκεί πέρα με αμπελόφυλλα. Αυτά είναι τα δικά μου. Μην το πάθουμε σαν μια ταινία ελληνική με τον αείμνηστο, το μεγάλο Θανάση Βέκο, ο οποίος είπε κάποια στιγμή, γελάσαμε λέει, αλλά δεν φάγαμε. Λοιπόν, λοιπόν, έτσι. Θα φάμε, αλλά δεν θα γελάσουμε. Γιατί θα φάμε και θα γελάσουμε. Λοιπόν, η Μαρία, έλα εδώ. Να έρθει και η Μαρία. Από εκεί, θα μου δείξει από εκεί η Μαρία. Από εδώ είναι η Μαρία. Είναι στην άλλη γωνιά που έκανε. Τι έκανε εδώ η Μαρία. Γεια σου Μαρία, ένα χειροκρότημα για τη Μαρία. Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, από αυτή την πλευρά του τραπεζιού είναι ο Σύλλογος στο Κάστρο. Με μέλη, κυρίες, τα οποία έχουν φτιάξει καθαρά παραδοσιακά και φαγητά του Δημοτήχου, το κυριότερο. Ο Σύλλογος ξεκινάει από τα σουτζουκάκια και έπειτα που ξεκινάει. Από εδώ. Τα εδέσματα, ναι. Ωραία. Ξεκινάνε, εγώ θα το πάρω λίγο αντίστροφα. Ωραία. Εδώ έχουμε τραχανά με κοτόπουλο. Τραχανά δικό μας, κόκκινο, ξινό. Εδώ, της περιοχής που είναι καθαρά φαγητό θρακιώτικο. Εδώ έχουμε γκισλεμέδες, οι οποίοι γίνονται στο τηγάν. Ή μιλινάκια σε μερικά χωριά το λένε. Είναι ένα έδεσμα το οποίο το δίνανε οι κυρίες όταν είχαν θέρο, όταν είχαν τρίγο στους άντρες τους, γενικότερα στο προσωπικό που είχαν στα χωράφια τους και το συνοδεύανε και με αριάνι για να δροσιστούν και να ξεκουραστούν λίγο. Εδώ έχουμε τα μυκίκια, τα οποία τα έκανε μια κυρία μέλος του συλλόγου μας και αυτά. Έχουν ουδέτερη γεύση, συνοδεύονται με ζάχαρη, σκέτα ή με μέλι. Ανάλογα ο καθένας πώς τα θέλει. Το χαρακτηριστικό είναι ότι έχουν τρύπα στη μέση. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό που διαφέρουν από τους λουκουμάδες. Και εδώ το τελευταίο φαγητό του συλλόγου μας είναι το πασάκι αυτεσού. Το πασάκι αυτεσού είναι ένα φαγητό το οποίο είναι καθαρά διδημοτιχητικό. Ξαναπες το αργά να το ακούσουμε, να το καταλάβουμε. Πασάκι αυτεσού. Κεφτές είναι το τελευταίο. Το κεφτές το πιάσαμε όλοι. Λοιπόν, είναι κάτι μεταξύ γιουβαρλάκι και στιφάδο. Γεια σου ρε Μαρία, ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν στα τραγούδια μας. Στο δημοτικό πανγκύρθα
πάνε υπερατνιώτες, θα πάνε υπερατνιώτες. Φαίνεται, λέω, ότι μας έχει κόψει πείνα. Γύρω-γύρω από τα φαγητά είμαστε συνέχεια. Κυρία Κούλα, γλυκιά. Πώς είναι το επίθετο? Καραπασιά Κούλα. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, κυρία Κούλα, η κυρία Κούλα έχει γράψει ένα πολύ ωραίο ποιηματάκι. Θα μας διαβάσει δύο στιχάκια από αυτό. Έχω το λόγο μου. Λοιπόν, για πες μου, τι μας έχεις γράψει? Χρήστο μου, σε αγαπάμε πάρα πολύ. Κι εγώ. Και σε βλέπουμε κάθε Κυριακή στην τηλεόραση. Κι εγώ, κυρία Κούλα. Για τη χοροδία την παραδοσιακή. Ναι. Έχουμε ορχήστρα παραδοσιακή. Τύμπανο, κλαρίνο, λαούτο και βιολί. Και η χοροδία μας καλεί, όλους μας ικανοποιεί. Και εμένα το ίδιο. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα πεταχτούμε λίγο να δούμε έτσι ένα ενδιαφέρον βίντεο. Ο Γιώργος Οτοπαλίδης θα μας παρουσιάσει λίγο τις φορεσιές σας εδώ, τις τοπικές. Και νομίζω ότι με τα λόγια σου αυτά μας έβαλε στο πνεύμα του επόμενου βίντεο ρεπορτάζ, έτσι, που είναι καθαρά θέμα παράδοσης. Πάμε λοιπόν στο ενδιαφέρον βίντεο και σε λίγο και πάλι μαζί. Μετά το ωραίο ποίημα της Κυρακούλας, έτσι, μας προετοίμασε για να βρεθούμε εδώ στο κέντρο Θρακικών Μελετών, όπου ο φίλος μας ο Γιώργος Οτοπαλίδης, τον οποίο επίσης πήραμε για λίγο μέσα από την εκπομπή μας, έτσι βρήκαμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα διάλειμμα τα χορευτικά μας και πεταχτήκαμε έτσι σε αυτό το χώρο εδώ του Δήμου, όπου όμως τον δανείστηκε σήμερα ο φίλος μας ο Γιώργος για να μας παρουσιάσει κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ έτσι εντυπωσιακό και σημαντικό για την εκπομπή μας. Από την προσωπική του λοιπόν συλλογή έχει φέρει εδώ εκθέματα με παραδοσιακές φορεσιές της Θράκης, οποίες όμως θα μας τα πει καλύτερα ο Γιώργος, που είναι και ο καθήλυνα αρμόδιος. Χαίρομαι πολύ. Και εγώ χαρικά. Χορεύεται απάνω, έτσι, ο χοροδάσκαλος του Κάστρου, χορεύεται υπέροχα.
Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία και σε ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά που μας ετοίμασε εδώ πέρα, φίλε Γιώργο. Και εγώ, κύριε Μιλωνά, κάναμε με το Σύλλογο το Κάστρο δύο βιβλία με φορεσές της Θράκης και είναι στη Θράκη 24 ομάδες που αυτή τη στιγμή κατοικούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τα δείχνω έτσι όσο μπορεί να μας τα δείξει ο σκηνοθέτης μας. Ο Σπύρος ο Λαμπρόπουλος, τα κρατάω, σε ευχαριστώ. Τα παιδιά εδώ είναι από τα χορευτικά. Από το χορευτικό. Τα φωτογραφίες λοιπόν παιδιών από τα χορευτικά. Αυτή είναι η Ηλιάνα, τη θυμάμαι τη Ηλιάνα, από τους Μεταξάδες. Ηλιάνα, λοιπόν, Γιώργο, λέγε μου. Εδώ να ξεκινήσουμε από το... είναι οι ντόπιοι κάτοικοι της Θράκης, είναι του Δημοτήχου, είναι των Μάριδων, 13 χωριά που φορούσαν την ίδια ενδυμασία. Mm-hmm. Είναι η ομάδα των Μεταξάδων από εδώ πέρα, που είναι 10 χωριά που φορούσαν την, με κέντρο τους Μεταξάδες, τους φορούσαν δείχαμε, την ίδια. Τους Μεταξάδες μας, Εύρου. Ένα χωριουδάκι, η Μανδρίτσα, στην, η Μανδρίτσα είναι στη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία, δίπλα είναι. Δίπλα, σήμερα, σήμερα είναι στα βουλγαρικά εδάφη. Α, που, είναι στα βουλγαρικά εδάφη. Ναι, ήταν Αρβανίτες, μισή. Αυτό, ναι, ναι. Και που υιοθετήσανε πάνω κάτω την ίδια ενδυμασία, έτσι. Την διαφορεσιά. Την ίδια φορεσιά. Από εκεί και πέρα έχουμε το, από πάνω στο τρίγωνο τον, η ομάδα των Πετρωτών, που φοράνε γύρω στα 9 χωριά την ίδια ενδυμασία. Μετά είναι η Πομάκη στην Κομωτινή και στη Ρούσα και του Εύρου που έχουμε φορεσιές. Είναι τη Γρατινή στην Κομωτινή και του Σουφλίου εδώ στην κάτω αίθουσα. Και πάνω έχουμε τη Βόρεια Θράκη και τη Ανατολική Θράκη που ήρθαν πρόσφυγες το 22, από το 1906 μέχρι το 1922. Όση ώρα εμείς μιλάμε, βλέπουμε πλάνα από τις φορεσιές. Πώς αυτές έφτασαν στα χέρια σου, για πες μου. Από μικρό... Θέλει πολύ μεράκι αυτό, έτσι, και πολύ αγάπη. Θέλει και κόπο και χρήμα και. Δηλαδή, ποιος ξεκίνησε να τις μαζεύει, από... η γενιά σου, ο μπαμπάς σου, η μαμά σου. Από το χωριό μου ξεκίνησα, έτσι μόλις κάποιες γυναίκες που δεν τα ήθελανε μου τα δωρήσανε. Μετά από εκεί και πέρα μου μπήκε η ιδέα να μαζέψω από όλες τις περιοχές και όλες τις ομάδες. Είναι σημαντικό αυτό που κάνεις, διότι έτσι θα έχουμε για χρόνια πλέον να βλέπουμε τις φορεσιές. Έτσι διασώζονται οι παραδοσιακές μας φορεσιές στη γνήσια μορφή τους. Όπως ήταν παλιά, γιατί βλέπω, έχεις προσέξει τα πάντα, τις λεπτομέρειες, τα σημικά τους, τα πάντα, έτσι. Τα πάντα, τα πάντα. Το χωριό σου ποιο είναι? Από το Κουφόβουνο. Το Κουφόβουνο. Πώς θα πούνε το Κουφόβουνο? 5 χιλιόμετρα προς τους Μεταξάδες μόλις. Α, προς τους Μεταξάδες, το πρώτο χωριό. Και η Καρωτή νωρίτερα. Η Καρωτή είναι από την άλλη πλευρά του Ελευθερωπάτα. Απέναντι, απέναντι. Πώς βλέπεις τα νέα παιδιά σήμερα, γιατί βλέπω να εδώ έχεις βάλει ενδεικτικά και μικρές κουκλίτσες για τα νέα παιδιά, φορεσιές των μικρών. Την έκθεση την ξεκινήσαμε έτσι για να βάλουμε μικρά τέτοια, για να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών. Πάντως στη Θράκη περισσεύει, πιστεύω, αυτό το ενδιαφέρον και η αγάπη για την τοπική μουσική παράδοση, τη θρακιώτικη δική σας. Έχουμε, δουλεύουμε. Και γι' αυτό σας τιμούμε και είμαστε σήμερα εδώ, έτσι. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα βιβλία. Τα βιβλία μας. Τι ακριβώς έχουνε? Έχουνε από 24 ομάδες της Θράκης μέσα στα δύο βιβλία. Μέσα στα δύο βιβλία, μπράβο. Οι φορεσιές λοιπόν όλες για να διασωθούν, όπως είπα. Γεια σου Γιώργο, ευχαριστώ. Δεν θα αργήσουμε πολύ. Όπως είδες, δεν το καθυστέρησε ιδιαίτερα. Πρέπει να γυρίσουμε στο γύρισμα, έτσι. Ναι. Φύγαμε. Ευχαριστούμε. Πάμε. Yeah.
βαριά νηρούσα. Ορίστε. Σ' αυτό ταλόνι το φαρδί, σ' αυτό ταλόνι το φαρδί, τρανός χουρός που γεννήτη. Τώρα να σας πω, εγώ κρατάω μικρόφωνο και δεν μπορώ να σας χειροκροτήσω. Τι να πω. Να, ορίστε. Αυτή η εικόνα αφιερώνεται σε όλους τους Έλληνες, σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτή η εικόνα. Αυτή είναι η παράδοσή μας. Η ζωντανή μουσική παράδοση μας στις μέρες μας. Να τι όλοι αφήσαν τις δουλειές τους, φορέσαν τις φορεσιές τους και ήρθαν στο κάστρο, στο υπέροχο κάστρο του Διδημοτήχου για να δείξουν την τοπική μουσική παράδοσή τους που δεν την άφησαν ποτέ οι Θρακιώτισσες και οι Θρακιώτες μας. Λοιπόν, όλα τα ωραία τι λένε, έχουν και ένα τέλος. Ειλικρινά σας μιλάω, ήταν ένα από τα ωραιότερα γυρίσματα που έχω κάνει που θα το θυμάμαι όσο θα ζω. Εύχομαι να ζήσουμε όλοι για πολλά πολλά χρόνια, αγόρι μου καλό, να ζήσουμε για πολλά χρόνια, γιατί αυτά είναι που μένουν, έτσι, αυτά θα έχουμε να θυμόμαστε. Και για μένα θα είναι η μεγαλύτερη συγκίνηση μετά από χρόνια, να μου λένε τα παιδιά σας, ότι κάποτε οι γονείς τους και αυτά όταν ήταν μικρά, συμμετείχαν στην εκπομπή μου. Θα ήταν και θα είναι, αν είμαστε γεροί, επαναλαμβάνω, το καλύτερο δώρο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, στα χορευτικά μας, που αποτελείται τη ραχοκοκαλιά της παράδοσής μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μουσικούς μας, στις ορχήστρες μας. Βαγγέλη, ευχαριστώ πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Λίτσα την Καραγιάννη, τον φίλο μου, τον Θανάση τον Σίμογλου και όλους τους φίλους εδώ, στο Διδημότυχο, όλους που σας αγάπησα και ξέρω ότι με αγαπήσατε. Να έρθει κοντά μου ο Χρήστος Κισούδης να κάνουμε μαζί την αποφώνηση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Χρήστο τον Κισούδη. Από εδώ. Τον αδερφικό μου φίλο εδώ στη Θράκη. Όταν με πρωτοπήρε πέρσι το χειμώνα και μου ζήτησε να έρθουμε στη Θράκη, να σας πει τι είπα. Μόλις με πήρε τηλέφωνο και μου είπε να έρθω τότε στους Μεταξάδες. Πες τι είπα, Χρήστο. Αμέσως έρχομαι. Σε ένα μήνα κανονίζουμε το πρόγραμμα. Βεβαίως. Αυτό που μας είπες ότι μας αγαπάς πάρα μα πάρα πολύ και δεν μας ξεχνάς ποτέ. Εμείς θέλουμε να σε πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τώρα μιλώ εκπροσωπώντας όλους, έτσι. Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κανάλι της Βουλής, στην εκπομπή Από Τόπο και Σε Τόπο και ειδικά σε εσένα προσωπικά, στον κύριο Μιλωνά, τον Χρήστο, ο οποίος είναι ένας και μοναδικός που δείχνει καθαρά την παράδοσή μας. Χρήστο, ευχαριστούμε από την καρδιά μας εκπροσωπώντας όλη τη χοροδία τα χορευτικά μας. Ο Μιλωνάς ο Χρήστος, να ξέρετε, είναι ένα κομμάτι δικό σας. Είναι ένας από εσάς. Είναι απλός, λαϊκός και είναι όπως είστε όλοι εσείς. Και κυρίως είναι χαρούμενος όπως εσείς. Προσπαθώ δηλαδή. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Μέρα που πέρασε και δεν γελάσαμε και δεν χαρήκαμε, τι πήγε. Χαμένη. Αυτό. Γι' αυτό να προσπαθούμε παρά τα προβλήματα, παρά τις δυσκολίες, να είμαστε όλοι χαρούμενοι, γελαστοί, γιατί όπως λέμε, όλα εδώ θα μείνουν. Και να βοηθάμε, να κάνουμε καλές πράξεις, γιατί πάντα θα τις βρίσκουμε μπροστά μας. Εξάλλου, αυτό είναι και το νόημα της ζωής. Πριν σας αποχαιρετήσω, πριν φύγω βαθιά συγκινημένος από το πανέμορφο Διδημότυχό μας, σας υπόσχομαι ότι θα ξανάρθω. Θα ξανάρθω, Θεού θέλοντος, θα έρθουμε πάλι στο μέλλον, πάλι να σας ξαναδώ, να καταγράψουμε τη μουσική παράδοση, τη γνήσια, τη δική σας. Λοιπόν, θα ζητήσω όπως κάνω σε κάθε μου εκπομπή, το πιο ζεστό, το πιο αληθινό, χτυπάει και η καμπάνα έτσι, πολύ το χαίρομαι, στην ώρα της χτυπάει έτσι, λοιπόν.
Θα ζητήσω το πιο ζεστό, το πιο αληθινό χειροκρότημά σας για τους Έλληνες του εξωτερικού, τους ομογενείς μας που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα σε Αυστραλία, Αμερική, Καναδά, σε όλη την Ευρώπη, που μας βλέπουν και κλαίνε. Κλαίνε συγκινημένοι. Και εμείς είμαστε συγκινημένοι. Και όπως βλέπετε, δεν σας ξεχνούμε ποτέ. Νάτι, εδώ, να γυρίσετε στην πατρίδα. Εδώ, μία αγκαλιά πάντα θα σας περιμένει. Από τόπο σε τόπο, από το όμορφο διδημότυχο, από το αγαπημένο διδημότυχο, το πολιτισμικό διδημότυχο, με τη βαθιά ιστορία. Εδώ που ξέρετε να ζείτε, λεβέντικα, να το πω έτσι απλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, εδώ, στη Βουλή Τηλεόραση. Από τον Εύρο μας, από τους ευρύτες και από τις ευρύτησές μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας!